Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την πρωτόπιση Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου και η κάψα μου μεγάλη. Λέω μια... Καλό απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 FM. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4. Κακομοίρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον άλλον στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Έτσι λέει ο Κλαδάς, είναι ο Ραπτόπουλος και ο άλλος. Σε πειράζει ρε βλάκα. Το ρέκο μένα, Τι το λένε τον καημένο τον κόκκινο, τι το κάνει. Άσο το φτιάξει. Φλακώνει στα παραμύθια ο κόκκινος. Ποια παραμύθια, αυτός φωνάζει. Έτσι λένε αυτοί. Έρχεται ο κόκκινος εδώ, λέει πέντε άτομα, αρχίζει στα παραμύθια. Όχι, εγώ, κολλάει ο Κλαδάς. Θα σου πω κάτι, μια ερώτηση. Ο Κλαδάς τώρα είναι σε έκσταση. Σε έκσταση. Αν πάρει πρωτάθλημα, τι μας κάνει. Δηλαδή τώρα είναι σε έκσταση που η ομάδα του πάει τρένο, έχει μόνο νίκες και μπράβο.
Τι μόνο, γήπεδο κάνει, σε πετάξει από το καφτατζόγλιο. Τι θα σε κάνει άλλο. Δεν θα γίνει αυτό. Τι θα σε κάνει, και δίδυμα. Δεν θα γίνει. Τι άλλο να σε κάνει. Δεν θα γίνει αυτό. Πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Πότε θα γίνει αυτό. Μην αγώνες. Τι μείνα, πού θα παίξει ο Πάο. Δεν θα γίνει. Πού θα παίξει ο Πάο. Θα βρεθούν όλα. Πού θα παίξει στο μακεδονικό το γήπεδο, θα δώσει ο Ανδρώνη στο μακεδονικό. Ρε, μην αγώνες. Εγώ να αγώνω. Μην αγώνες, θα βρεθεί η λύση. Μην αγώνες. Για όλα βρίσκεται η λύση. Άρχεται στο καφτατζόγλιο ο Κουλιανό, θα κάθε εσεί. Πολυθρονάρες να πούμε εκεί πέρα με το Ζαΐρ και τα λοιπά. Θα παίζει μια, θα αλωθεί, μια πούμε, Κυριακή θα παίζει ο Ηρακλής, μια Κυριακή θα παίζει ο ΠΑΟ. Μια Κυριακή θα παίζει ο Ηρακλής. Ναι. Μια Κυριακή του Μάρτη και μια Σαρακοστή. Ναι. Μάλιστα. Γιατί θα παίζει αλφα-εθνική ο Ηρακλής. Εννοείται. Έτσι λες εσύ. Πήρε την άδεια σήμερα. Χωρίς κανένα περιθώριο. Ποιος, ας μας δώσουν το 30% ο φίλος. Βγάλαμε εδώ το Μυροφορίδη και ακούστηκε το θέμα. Να μας δώσει 30%. Πολύ μάγκα ο Μυροφορίδης. Ο Μυροφορίδης είναι διάβολος. Τέτοιο Κοζανίτη δεν έχω δει να πούμε. Πα. Διαόλου κάλτσα ο κεράτας. Μπράβο του. Διαόλου κάλτσα. Τσάκαλος. Μπαμ μπαμ ήρθε, το ανέπτυξε, το έκανε. Αυτός την πήρε την, αυτός την πήρε την άδεια. Θα την έπαιρνε ο Λάκης Παπαγιάλου με τον Κατσιαμπή, δύσκολο. Ο Μυροφορίδης την πήρε. Μπράβο, το Μυροφορίδη τσάκαλος. Τσάκαλος. Τσάκαλος, τον τσακάλο, νο τσάκαλος. Το αποτέλεσμα δεν μετράει. Αυτό μετράει. Ωραία. Ο άνθρωπος γεννήθηκε για να νικάει. Ο Μυροφορίδης. Και έχει κάνει ρόμπα όλους τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στο καφενείο εκεί και λένε κριτική για τις ομάδες τους. Σε ιδιαλύσει να πούμε. Ο Μυροφορίδης. Δεν έπαιξε μπάλα αλφα-εθνική ούτε εθνικές ομάδες και όμως πάνω στην μπάλα είναι τρομερός. Δεν υπάρχει πάνω στην μπάλα Μυροφορίδης. Και άμα ήξερε λίγο, δεν ήταν λίγο ανθυπό. Στάσει λίγο. Ρε. Άμα δεν ήταν καθόλου έτσι λίγο ανθυποβαλκάνιος, λίγο πρωτόγονος και λίγο ξέρω Κοζανιτόβατσα και αν ήξερε και δύο-τρεις γλώσσες α πούμε και τα λοιπά, δεν το έκανε και ασιαρχείο. Και πού το ξέρω, δεν ξέρει. Ρέγα. Κοζανίτικα ξέρει. Άστο το να πάει. Θα ήταν στην αλφα-εθνική και θα έβαινε. Και απ' έξω παίκτες και τέτοια. Που μπορεί να το κάνει, γιατί εγώ θα πω και μια αυτή. Μπορεί να μην ξέρει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αλλά μπορεί να τον πάρει ένας έξυπνος παράγοντας στην αλφα-εθνική για να του πει: Μυροφορίδη, έλα εδώ. Έλα εδώ, Μυροφορίδη. Πήγαινε να πούμε με τον τάδε που είναι αγγλομαθής και πάνε συνεννοήσουμε δύο-τρεις ομάδες για να μας φέρει κανένα παίκτη. Τι έγινε, πήρε φωτιά τώρα, θα μας πει: Πήρε φωτιά. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, στου οποίου μπορεί να κάνει οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός. Τέλεια, τέλεια. Αρκεί να τηλεφωνήσει στο 18133 έχοντα μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκίνητου. Τέλεια. Να στη δώσουν σε ένα λεπτό και μαζί να πάρει την καλύτερη τιμή τη αγορά. Ωραία. Στο www.listoparto.gr υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στου αδερφού Κωνσταντινίδη. Μέσα εκεί όπου αποκλείεται να μην βρεις ένα το οποίο ταιριάζει για το δικό σου αυτοκίνητο. Έτσι. Λοιπόν, Παναγιώτης Μανής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε προβλήματα με τον αέρα και φωτιές. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κρίσιμη λοιπόν η κατάσταση παραμένει εδώ. Ξαρτή στη συντονία κάτω στο πρώτο πόδι. Ολόκληρη δημή του πρώτου ποδίου να σας πω ότι έχει σκεπαστεί με ένα πυκνό πυκνό. Συνέχισε, Παναγιώτη. Πάει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, τον χάσαμε. Λοιπόν, 9.55 και είναι το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης από τη Μάνη κλειδώνει στο κλάμα. 9.55 και είναι το μήνυμά σου, το 54.340. Να πω ότι μαζί μας είναι τα καντίνα pit stop. Α, αυτό είναι. Με σήμα πιο. Το κόκκινο αυτοκίνητο. Α, να πω, αυτό που σου αρέσει. Γιατί να μην μ' αρέσει. Για το κόκκινο χρώμα είναι το αυτό που μου αρέσει. Εντάξει, κόκκινο μπλε ανοιχτό και μαύρο. Αυτά είναι τα χρώματά μου. Κόκκινο ανοιχτό μπλε. Ξέρεις ότι υπάρχουν χρώματα που ταιριάζουν στον κάθε άνθρωπο. Στον θεάνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο ταιριάζουν τα χρώματα. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που πραγματικά είναι χαρισματικοί. Εμένα με ταιριάζουν τα μαύρα. Ναι, λέω. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ναι. χαρισματικοί. Ναι. Έχουν δηλαδή και Απολώνιο κορμί και. Τι έχουν εκποδεί. Απολώνιο κορμί. Τι είναι Απολώνιο. Φίλε, είναι από τη φύση του και έχουν γυμναστεί πολύ και έχουν ένα κορμί κατά πάνω. Κρεατίνιο Απολώνιο. Ό,τι και να βάλουν πάνω του αναδεικνύεται. Δηλαδή, το ρούχο αναδεικνύεται πάνω. Εσύ τι χρώματα σε πάνε να πούμε. Δεν είναι τη παρούση. Τη παρούση είναι γιατί. Εγώ είπα μπλε ανοιχτό, κόκκινο και μαύρο. Αυτά είναι τα χρώματά μου. Καφέ μαύρο και μπλε. Καφέ μαύρο και μπλε. Το καφέ του συνταξιού, του εισπράκτορα του 12, του καφέ χρώμα το καφέ. Το καφέ τι είναι. Το καφέ είναι σαν την τσίρελα να πούμε. Σε πλάκα. Και άμα, χάσω τα κιλά που πρέπει και το άσπρο. Πώς θα τα χάσει τα κιλά, πρέπει να σαν το βόδι να πούμε. Στο γυμναστήριο, του δάσκαλου ήρθε μόνο όταν είχε ανάγκη προχθέ και δεν ξανά ήρθε άλλη φορά. Άμα ψήσει ο δάσκαλο πρωτοχρονιά θα ξανάρθει άλλη μια φορά. Εγώ θα έρθω στο γυμναστήριο του δάσκαλου μια μέρα. Ναι. Θέλω να. Τι να κάνει. Θέλω να... Εδώ μια μπουνιά σε δώσαμε, μα κόντεψε να μα κάνει μήνυση να πούμε. Να σε κάνω μήνυση. Ε, τι είπε, το διάφραγμα με χτύπησε το διάφραγμα. Σε είπα ότι είσαι ανόητο, γιατί θα πρέπει να βλέπει τον άλλον
πότε αναπνέει για να του δώσουμε. Άμα πλακωθώ με κάποιον στο ξύλο, θα κοιτάζω πότε αναπνέει δηλαδή. Δηλαδή με μένα το κάνεις για να πλακωθείς στο ξύλο. Όχι, καλαμπούρι έκανα. Καλαμπούρι έκανα. Την ώρα που έκανα εισπνοή. Αυτό είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, εσύ κάνεις 17 δευτερόλεπτα εισπνοή και 24 δευτερόλεπτα εκπνοή. Δεν είσαι στους φυσιολογικούς ανθρώπους. Πάνε στα θέματα τώρα, λέγε. Πάντα έτσι ήμουνα. Μπράβο. Άλλο. Λοιπόν, στα καντίνα πιτστόπ, αν θες μπουγάτσα ή πίτα μία σημεία δώρο, αν θες καφέ δώρο το νερό, εσύ που πας και συχνά. Στου 5 καφέ ο έκτο είναι δώρο. Έτσι, κούτρα. Έτσι, κούτρα. Κρατάω τι αποδείξει. Καλά κάνει. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιό σταθμό 36, δυτική ίσω με τα δικαστήρια, πόντου 56 Λαγαναγορά, οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο, ετέ την αργά έφερα Σταυρούπολη. Δεν μου λε, άμα κάνει και τέταρτο στην Τούμπα και με βάλει εμένα υπεύθυνο εκεί στο κόκκινο. Πάει το μαγαζί. Πάει το μαγαζί, λε. Εντάξει, εγώ του το προτείνω δια του αέρα, θα πούμε. Έχει πάει σε καμία καντίνα. Θα με πάει ο Κουλιανό. Εκεί. Τι, γιατί. Άστο. Στην είσοδο θα πει που μπαίνουν, ρε φίλε. Ναι. Πού είμαι στην Ισπανία. Χόλιγουντ. Υπερπαραγωγή. Χόλιγουντ. Αυτός casting κάνει τις πολίτριες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή... Έλα, τι θα κάνει τις πολίτριες. Απίστευτο. Μπράβο. Φίλε, δεν μιλάμε και συμπεριφορά για το κάτι άλλο. Τελείωνε. Λοιπόν, μαζί μας, χορηγός μας, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκίνητων στη Βόρεια Ελλάδα, η Σκιάδης Μπαροδήμος. Η οποία. Αυτός κάνα σκόντα με 200 ευρώ το μήνα. Πότε θες να πάρει. Τι θα γίνει τώρα, θα σε πω εγώ πότε. Με 150 το μήνα το πάρει. Τότε που αν κάνατε 8 χρόνια που πληρώνουμε το σκόντα. Με ρώτησε. Ναι. Και με 150. Τελείωσε. Καθαρίζει. Αν είναι για σένα. Για μένα. Μπαίνω και εγγυητής. Εσύ θα μπεις εγγυητής για μένα. Και αν πάθω κανένα έμφραγμα θα πληρώσει εσύ. Θα έχω πρόβλημα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Πάρε και εντάξει, λοιπόν. Εγώ δεν είμαι σαν και εσύ. Εγώ θα μπαίνω εγγύητη. Εσύ δεν θα μπαίνει ποτέ εγγύητη για μένα. Ναι, για τον Μποκολόγο μπαίνω και για τον φίλο μου. Άστα, άστα. Από υποσχέσει. Μιλάμε και μεταξύ μα. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μα. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι εκεί μπορείτε να βρείτε Σκόντα όπω θέλει ο Κωστή. Μπορείτε να βρείτε Hyundai, Kia. Έχει κάτι μείνει η Σκόντα που φεύγουν φωτοβολίδε. Κάτι Φάμπια, κάτι αυτά με κάτι κινητό. Έχει ό,τι αυτοκίνητο μπορεί να φανταστεί. Εγώ είμαι μεγάλο τώρα, παιδιά χιλιάδε. Και είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι προσιτά στου φίλου ακροατέ οι οποίοι μα ακούνε. Και αυτό ακριβώ. Για αυτό, αυτό το μήνα κερδίζουν για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορία. Για πες. Τα οποία είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Έτσι. Εντάξει. Ό,τι αυτοκίνητο, ό,τι μοντέλο και αν πάρετε, όσο και αν είναι τα τέλη κυκλοφορία. Και δίλητρο αν πάρω δηλαδή. Ναι, τα τέλη κυκλοφορία για 3 χρόνια είναι δώρο. Εντάξει, τελείωσε. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών ή στο 23-10-596-596. Πάμε στα θέματα. Το έμαθα απ' έξω. Ωραία. Λοιπόν, είδε τι άμπε λιχτέ. Είδα τα μάτια γύρω-γύρω. Έπαιξε και στοίχημα. Πού να πιάσει και πού να πιάσω και τι να πιάσω. Τι να πιάσω και τι να πιάσω. Έπιασα το χ του Φατί Τερίμ. Εντάξει. Παίζω 2-3 γκολ τη Λίβαρ που μου το κάνει 4. Ωραία. Παίζω εκεί την Μπαρή, με βγαίνει. Και τι παίζω ήδη. Φίλε, παίζουμε 2-3 γκολ την Μπαρή και το βάζει στο τέλο. Εντάξει. Παίζουμε διπλό τη Λιόν και το βάζει στο 92. Εντάξει. Δεν μα θέλει. Άμα δεν μα θέλει. Χθε μ' άρεσε από ό,τι είδα όλο αυτό που είδα. Εκείνη την κολάρα, εκείνη του ασχημάντρα του Μηταρά να πούμε στο 90. Γούσταρα. Του Εζίλ. Του Εζίλ. Είδα την κομπίνα στο φάουλ τη Ίντερ. Γούσταρα. Ένα αποτέλεσμα σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το Ντόρτμουντ με την Ατλέτικο. Το 4-0. Έχω άποψη. Περίμενε, θα σε ακούσω. Ναι. Λες ρε φίλε, ναι. Ο Σιμεώνε, ο Σιμεώνε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γεννημένος να κατακλέβει, όχι να κλέβει, ναι. Ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Και το κάνει με πολύ μεγάλη ικανότητα. Ωραία. Λοιπόν, έχει κάνει και έχει κάνει. Ναι. Δηλαδή, μπορείς στο μυαλό σου να δεχτείς ότι έφαγε 4 γκολ χωρίς αποβολή. Μπορώ. Και να μην βάλει ούτε ένα. Μπορώ. Εξήγησε μου. Ωραία. Η εξήγησή μου είναι η εξής. Ο Σιμεώνε είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει καταργήσει τα εξτρέμ. Σωστά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι την άμυνα την κάνει στα 35 μέτρα και την κάνει στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Τα μπακ του όμως είναι φωτοβολίδες. Περίμενε, περίμενε. Την κάνει στα 30 μέτρα την άμυνα. Δηλαδή τι θα πει 30 μέτρα. Ο τελευταίος στόπερ με τον τελευταίο, δηλαδή ο Κώστα με τον Γοδίν, είναι στα 30 μέτρα. Ναι. Οι γραμμές. Αυτό εδώ σημαίνει ότι πρέπει να έχει πάντα μεγάλη πνευματική διάβια ο ποδοσφαιριστής και τρομερά πνευμόνια. Δηλαδή ο Σαούλ να είναι στα 25-30 μέτρα με τον Φιλίπ Λουίς, ο Λούκας με τον Τόμας, ο Κόκε που τον έβαλε χάφε χθες με τον Γοδίμ, ο Λεμάρ με τον Σωσία του Νικήτα Τσακίρογλου, πώς το λένε, Χουάν Φραν. Λοιπόν, και ο Κώστα με τον Κρισμά να είναι μπροστά από τον Τόμας ο ένας, μετά μπροστά από τον Κόκε όλος, σε τέτοια κατάσταση. Αυτό όταν χαθεί πνευματικά και σωματικά όλη αυτή η κατάσταση, διότι μεγάλωσε σε μέσο όρο ηλικίας η Ατλέτικο Μαδρίτης, δημιουργεί αυτομάτως μεγάλωμα των γραμμών. Δεν έχει άλλο τρόπο, δεν έχει άλλο τρόπο αντιμετώπισης των αγώνων ο Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε δεν είναι ευέλικτος
σε συστήματα, δεν είναι ευέλικτος σε στρατηγικές. Είναι μονοκόμματος, είναι το 4-4-2, είναι στα 35-40 μέτρα η απόσταση των γραμμών, είναι αυτές οι κινήσεις που κάνουν και κάποια στιγμή λοιπόν ο ποδοσφαιριστής πνευματικά, γιατί αυτό να είσαι πίσω από τον Σαούλ, πίσω από τον Τόμας, πίσω από τον Κόκε, να είναι σαν ένα πράγμα που μετακινείται, να υπάρχει τέλεια εφαρμογή στρατηγικής και τακτικής. Αυτό λοιπόν, όταν μεγαλώσουν τα χρόνια, αρχίζει και χαλάει. Ποιο είναι το δεύτερο στοιχείο που μπορεί να βάλει ο προπονητής αυτό στην ομάδα του? Δεν υπάρχει δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει αντεπίθεση? Όχι. Υπάρχει κατοχή μπάλας? Όχι. Υπάρχει το 3-5-2? Όχι. Υπάρχει το 4-3-3, το 4-2-3-1? Όχι. Υπάρχει πλευροκόπηση να χτυπήσω από τα πλευρά και να κλείσω προς τα μέσα? Όχι. Υπάρχει? Όχι. Ένα ξέρει. Ένα εφαρμόζει και αν χαλάσει αυτό το ένα, γι' αυτό σου λέω ρε Κόκκινε. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στη δουλειά μας. Να έχουμε και πλάν B. Δηλαδή έτσι παίζω. Πλάν B έχεις, χαλάει αυτό. Όχι. Πλάν Β, Γ, Δ, δεν έχω. Ο προπονητής λοιπόν, στην κάθε ομάδα που έχει, πρέπει να βρει και άλλα στοιχεία και άλλες μεθόδους και άλλες τακτικές. Γι' αυτό λοιπόν ο Σιμεώνε δεν μπόρεσε από εδώ και πέρα να βγάλει κάτι άλλο. Τον έχουμε δει, ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε την τακτική του, αυτός είναι. Καλό για αυτή την ομάδα, αλλά αυτή η ομάδα αρχίζει και γεννάει. Αυτά τα μέσα όρη ηλικία πρέπει να είναι κάτω από τα 24, φίλε, για να τα κάνεις αυτά. Εντάξει. Και εμένα, ομάδα η οποία καταργεί τα εξτρέμ, δεν μου αρέσει. Φίλε, άκου εμένα, ομάδα που καταργεί τα εξτρέμ, δεν μου αρέσει. Ναι. Και ο γιατρός, ο Τσόλε Σιμεώνε και ο Τσόλο Σιμεώνε, εγώ το χάρηκα χθες. Ο τρόπος που το κάνει γενικά όμως, αποδίδει. Ναι, ναι. Όταν σταματήσει να αποδίδει αυτό το στυλ, αυτό. Δεν έχει ρεπερτόριο. Αυτό είναι μια εξαίρεση το παιχνίδι. Ναι, αυτό, ναι. Δεν έχει ρεπερτόριο. Θεωρείς, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ποδοσφαιρικό. Παρακαλώ. Θεωρείς ότι ο τρόπος που να αντιμετώπισε η Ντόρτμουντ είναι το αντίδοτο, ή είναι τόσο όχι, καλή η Ντόρτμουντ? Όχι, η Ντόρτμουντ. Αθλητικά και σε φυσική όχι, κατάσταση. Όχι, είναι καλή η Ντόρτμουντ, αλλά δεν πιάνει πλέον το στυλ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πλέον η Αθλητικό Μαδρίτης θα πρέπει να βρει και άλλα στοιχεία. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που λέγαμε με την Μπαρσελόνα, τη μάθαν πλέον. Ναι. Η Μπαρσελόνα χθες όμως ήταν καλή. Ναι, ήταν καλή. Παρά το γεγονός ότι δεν έπαιζε μέσα. Ήταν καλός ο Ραφίνιας. Μπράβο. Βρήκε την άκρη. Σ' άρεσε ο Ραφίνιας. Ο Ραφίνιας, πώς το λέτε. Βρήκε την άκρη ο. Ο Μηταράς. Ο Βαλβέρδε. Ναι. Μπράβο του. Τη βρήκε. Οπότε την Κυριακή. Ναι. Και είδα και κάτι άλλο. Έχουμε μεγάλη κουβέντα. Η Παρή είναι πολύ καλή μπροστά. Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Ντι Μαρία και Καβάνη. Εντάξει. Αλλά χάνει στην τετράδα, ιδιαίτερα στα πλάγια μπακ. Χάνει. Χάνει εκεί πέρα. Εκεί κερδίζει η Γιουβέντους, αλλά δεν είναι τόσο καλή η Γιουβέντους στην τετράδα μπροστά. Έχει τον Ρονάλντο και τους άλλους. Πρόσεξε με, θα φαγωθούν αυτές οι δύο ομάδες για μένα. Θες να γελάς λίγο? Όχι, όχι, δεν θέλω να ολοκληρώσω λίγο. Τελείωσε και πιστεύω από αυτά που έχω δει από όλες τις ομάδες στο γύρω-γύρω ότι θα φαγωθεί η Παρή με τη Γιουβέντους, που είναι. Αυτά όχι φαβορή. Εσύ μιλάς ναι. Σήμερα. Σήμερα. Λοιπόν, γιατί γελούσα χθες? Εγώ περίμενα σφιχτό το παιχνίδι της Παρή. Δηλαδή 2-3 γκολ, γιατί είναι η ιταλική ομάδα η οποία ξέρει να κάνει τι. Όταν γίνεται 1-2, ναι. Επειδή έχεις πει ότι θα ποντάρει Γιουβέντους και Παρή. Και Παρή. Την έφαγε. Την καθάρισε την Παρή. Λέω, ο Κλόπ έχει και ένα. Να σου πω και κάτι όμως. Να σου πω κάτι όμως. Δεν θα γελούσε τη θέση μου, δεν θα έλεγε τίποτα. Θα γελούσε, αλλά. Να σου πω κάτι. Εσύ θες να βλέπεις, άσε το στοίχημα στη μέση και άσε. Θέλω να βλέπω όσο παίζει Παρή. Θες Παρή να βλέπεις. Εγώ θέλω να βλέπω Παρή, θέλω να βλέπω Γιουβέντους, θέλω να βλέπω Σίτι. Και να σου πω την αμαρτία μου, τον Τούχελ δεν τον έχω σε εκτίμηση, δεν τον είχα, αλλά ο τρόπος που αποδίδει, δηλαδή μου θυμίζει τον Κλόπ τον πρώτο του καιρό στη Λίβερπουλ, όπου αν βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία, είτε με πρόσωπα είτε με κάποια τρίκ, πιστεύω ότι. Και ο Κλόπ παίζει πολύ με το pressing. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Έλα να σε πω. Έχει βελτιώσει δεν είναι το η άμυνα του. Αυτοί οι τρεις χαφ που έχει, που τρέχουν σαν τα διαόλια, ο Τσακίρι χθες. Εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Σακίρι. Εμένα μου αρέσει να βλέπω τη Λίβερπουλ με τρίτο χαφ τον Τσακίρι. Σακίρι. Γιατί δημιουργεί, ταχύ και τα λοιπά. Και ταιριάζει με τον Σαλάχ. Εντάξει, ο Τσακίρι. Σακίρι. Κάτσε ρε να, ο Σακίρι. Τον έβαλε, τρίτο χαφ γιατί έπαιζε με τον Ερυθρό Αστέρα. Αν αύριο παίξει με την Ίντερ, θα τον έχει στον πάγκο τον Σακίρι. Και είναι θέμα αυτό. Θα προτιμήσει τον Βαμπίνο, τον Βαϊλάντο και τον. Πώς τον άλλο, ρε. Τον Μίλνερ, να πούμε. Ναι. Θα προτιμήσει τον. Ο Μίλνερ, ο Βαϊλάντο και ο Φαμπίνιο κάνουν τρομερά πρεσαρίσματα.
Κατάλαβες. Ναι. Κλέβουν μπάλες και τα λοιπά. Άμα χάσουν βιολογικά, και εκεί θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή, ομάδες που βασίζονται πολύ στο βιολογικό κομμάτι είναι και η Λίβερπουλ. Αλλά εγώ τη Λίβερπουλ γουστάρω να τη βλέπω με το Σακίρι μέσα. Εντάξει. Θα μου λύσεις διαπορία. Να σου λύσω δύο απορίες. Τώρα που έγινε αυτό το οποίο θέλαμε όλοι. Ποιο θέλαμε όλοι. Ή θεωρούσαμε πιο σωστό. Ποιο. Τώρα που προσλήφθηκε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τι είμαστε, ρε φίλε, εμείς με τον Αναστασιάδη. Τι είμαστε, εγκόμενος του Αναστασιάδη. Είπαμε, καλό είναι να πάει Έλληνας προπονητής. Είτε πήγε ο Αναστασιάδης, είτε πήγαινε ο άλλος της Τρίπολης. Παντελίδης. Ναι, θα ήταν για μένα το ίδιο και το αυτό. Ο Παντελίδης θέλει να δείξει άλλα πράγματα. Από τα όσα. Ρε αγόρι μου. Μισό λεπτό. Από τα όσα έχω κουβεντιάσει με τον άνθρωπο. Βρε τι κουβέντα. Κατάλαβα ότι δεν θέλει. Το ποσό ξέρει ποιο είναι. Φυσικά. Πόσα είναι. Κάτω από το 1/3 από αυτά που έπαιρνε αυτός ο απίθανος Σκύμπε. Βρέθηκε το ποσό, το έπαιρνε 200 χιλιάρικα. Ο Σκύμπε έπαιρνε 700. 200 χιλιάρικα να πούμε για εθνική ομάδα στον Έλληνα προπονητή που τα δίνουν είναι ξεφτυλισμένοι. Να χαρώ το φίλο. Είσαι ξεφτυλισμένη στην ΕΠΟ. Να χαρώ το φίλο. Είσαι ξεφτυλισμένη στην ΕΠΟ. Το ξένο το χρυσοπληρώνεται όποιο κι αν είναι. Τι είναι. Τι. Και έναν από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές. Ο οποίος ξέρουμε και είμαστε σίγουροι δεν θα πάρει ποτέ χαρτάκι. Το δίνετε 2 εκατοστάρια. 2 εκατοστάρια το δίνει στον Έλληνα. Ντροπή. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Αν βάφει ανακαινήσει ή θες ιδέες για χρώματα και φυσικά τα καλύτερα τα οποία είναι τα Vitex, αυτά τα οποία σε βοήθησαν να βάψει το σχολείο τότε που. Το έγραψε Ευγενούλα Πάοκ. Τι έγραψε, Πάοκ έγραψε. Και τι να γράψει, αφού πάω. Πασχαλάκι, αφού το Πασχαλάκι θα βάζει. Το γουστάρι το Πασχαλάκι. Λοιπόν, μπορείτε να πάρει. Φυσιολογική η γυναίκα θα είναι, άντρε γουστάρι, το Πασχαλάκι. Αρέσει, τι να αρέσει. Αν άρεσε κάποιο σαν και εσά θα είχα πρόβλημα. Το Πασχαλάκι, γουστάρι για την πεθαρά. Τι να γουστάρι δηλαδή. Φίλε, είναι δυνατόν τώρα. Τι είναι δυνατόν τώρα. Θα μπορούσε να είναι εγγονή μου τώρα, πλάκα μου κάνει. Τι να μπορούσε να ήταν. Εγγονή μου. Από πού να ήταν εγγονή σου. Για κάτσε και βάλτα. Ε, πόσο χρόνο είσαι εσύ. 48, αυτή είναι 14. 49. 48, άμα πεθάνει, λέει το κυδιόκριτο. Μείον 14 πόσα είναι. 38-34. Ούτε γύφτο άμα ήσουν δεν θα έχει εγγονή 14 χρονών. Ούτε γύφτο. Γύφτο 48 χρονών εγγονή. Ένα εσύ. Ο Λουτσέσκου το ξέρω ότι έχει εγγόνια. Ε, άμα πήρε τη συμμαθήτριά του, τι να κάνω, ρε φίλε. Ο Λουτσέσκου. Μα μου λε ότι. Δεν γίνεται. Ο Λουτσέσκου έχει εγγόνια. Ε, Ρουμάνο είναι. Τι να. Άτερε. Υποβαθμισμένο λαό. Στον Κοσμάγουλη δεν θα βρείτε εγγόνια. Θα βρείτε χρώματα και ιδέε ανακαίνηση. Με 3 καταστήματα, δυτικά η Θάξη 62 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Ευνηδική Αθησά 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέριος Πετκανίστας, αδελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Άγγελος Αναστασιάδης και με τη Βούλα λοιπόν στην Εθνική και θα ήθελα να μου πεις ποιος ποδοσφαιριστής, το άκουσμα του ονόματός του, πραγματικά στραμμουτσούνιας. Ο Τζαβέλας. Να παίζει εθνική όσο είναι Άγγελο. Δεν ξέρω όμως όλοι εσείς οι οποίοι θέλετε τον Άγγελο Αναστασιάδη στην εθνική, εσύ, δεν το θέλετε. Στάσου λίγο, ρε. Δεν το θέλετε στην ομάδα σας. Γιατί? Ξέρω εγώ. Εγώ κάνω ένα ερώτημα. Και όταν βγουν ακροατές, να τους ρωτήσουμε. Ενώ θέλετε τον Άγγελο Αναστασιάδη στην εθνική και δεν είναι μόνο οι οπαδοί του ΠΑΟ, ναι. Εγώ βλέπω και Αριανούς οι οποίοι το συμπαθούν, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Αξίδες κτλ. Γιατί δεν το θέλετε στην ομάδα σας? Αυτή είναι η ερώτηση. Ερώτηση, ναι. Με τον κόσμο του Άρη, ναι. Να βλέπεις ότι χειροκροτεί μετά από ήττα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να βλέπεις να κάνει 7.000 διαρκεία σε μια εβδομάδα. Ναι. Να βλέπεις να έχει αναθεωρήσει πάρα πολύ και να είναι δίπλα στην ομάδα. Θα σου φαίνεται το παράξενο αν θέλαν τον Άγγελο για προπονητή, αν ξέραν ότι θα τους βοηθούσαν να τερματίσουν, να πάρουν ένα κύπελο, να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Όχι, ΠΑΟΚΣΥ προπονητή δεν θα έπαιρνε ποτέ ο Άρης. Γιατί δεν είχε ποτέ ΠΑΟΚΣΥ προπονητή, είσαι σίγουρος? ΠΑΟΚΣΥ προπονητή. Ποδοσφαιριστή παίκτη ΠΑΟΚΣΥ δεν είχε ποτέ. Τι ΠΑΟΚΣΥ προπονητή. Δηλαδή, ή ΠΑΟΚΣΥ ποδοσφαιριστή δεν είχε ποτέ ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είχε Αριανούς. Αυτή είναι η ερώτηση. Φυσικά. Ποιον είχε. Θα πρέπει να ψάξω. Τι θα πρέπει να ψάξω. Αυτή δεν απάντησε. Αυτή θα ψάξω. Κοίταξε, γενικολογία. Προπονητή ο Άρης. Αοριστολογίες δεν θα ακούσει. Προπονητή ο Άρης. Ναι, ρωτάω. ΠΑΟΚΣΥ δεν είχε. Όχι. Ο ΠΑΟΚ είχε Αριανό προπονητή. Ε? Είχε. Ποιον? Το Βελιάδη. Ναι. Πρέπει... Άρα είχε. Πρέπει τι να... πρέπει να δω. Τι πρέπει να δω. Την ιστορία δεν την ξέρεις αφού. Ρε φίλε. Τι πρέπει να διασταυρώσω. Τι να διασταυρώσεις. Να διασταυρώσεις. Ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης παίκτη ΠΑΟΚΣΥ είχε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε. Είσαι σίγουρος. Μόνο τον. Έναν είχε μόνο. Ποιον? Τον Οικονομίδη.
Τον Κώστα. Ο Κώστας ο Οικονομίδης. Αγιανός. Έπαιξε. Ναι. Δεν ο Γιουκούδης. Και άλλοι θα παίξαν. Ο Γιουκούδης Παοξάκη ήταν. Και άλλοι θα ψάξουμε να βρούμε τώρα. Μην ψάξει να το βρει. Δεν έχουμε άλλα θέματα τώρα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό. Το τι υποστηρίζει κάποιο όταν είναι μικρό. Ναι. Αν είναι επαγγελματία. Δεν έχει τέτοια στην Ελλάδα. Δεν έχει τέτοια. Το Παναγούλια ήταν τον πάνω προπονητή επί Βουλίνου και ήρθε η θύρα 4 εκεί με τον Κλαδάκη. Αλλά άμα τον πάρετε αυτό το σκουλίκι να πούμε, δεν πρόκειται να. Συγγνώμη, ο Πάουκ δεν ήθελε τον Καντίνα. Ποιο? Μα πήρε. Φρε, τον πήρε. Τον ήθελε. Τον ήθελε. Ο Καντίνα δεν πήγε. Τι μα λε, μωρέ. Άμα τον ήθελε, δεν θα πήγε. Ο Καντίνα δεν πήγε. Άντε βρε, φύγει από εδώ πέρα. Άσε τι βλάκε. Ρε, ο Καντίνα δεν πήγε. Τρώ μια φασολάδα εκεί με τον Καντίνα και λέτε βλάκε. Άντε τώρα σαχλάμα. Πριν από 8 χρόνια. Άντε σαχλάμα. Έφαγα μια φασολάδα. Άσε με ρε κόκκινη με τι σαχλαμάρε εδώ πέρα. Σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες. Πήγαν οι παοξίδες, λέει δεν έρχεται αυτός. Τελείωσε. Εγώ λέω ότι αυτά. Ο Μπορμπόκης όμως πήγε στον Άρη να παίξει. Ναι. Ήταν λάθος του Άρη. Ήταν λάθος του Άρη αυτό. Και στον Ηρακλή έπαιξε. Γιατί έλεγε ο Μπορμπόκης. Και του Τζιάρης έπαιξε στον Άρη. Λάθος. Άλλο ρε Ηρακλής Άρης και άλλο Παοκάρης. Το ίδιο είναι. Ρε. Ναι, ρε φίλε. Για... Άλλο Ηρακλής γιατί... Άρης και άλλο Παοκάρης. Το ίδιο είναι. Ρε. Το ίδιο είναι. Ρε. Μην το ψάχνεις τον Αναφουσάκη. Τον Αναστασιάδη τον θέλετε στην Εθνική. Στις ομάδες σας δεν τον θέλετε. Τελειώσαμε. Γιατί δεν ξέρω να μας το πει ο λαός. Να μας πει για ποιο λόγο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που λες. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, γιατί θέλανε οι παοξίδες τον Αναστασιάδη προπονητή. Δεν τον θέλανε. Φίλε, πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχουν αυτά. Δεν τον διώξω. Τι πουθενά στον πλανήτη. Πουθενά στον πλανήτη δεν υπάρχουν. Φράσε τον άλλο τον πλανήτη. Εδώ κοιτά τι γίνεται. Α τον πλανήτη τι γίνεται. Στον πλανήτη πολιτισμένοι. Εδώ πετάτε τα κάρκατα και κάνετε κοτρώνες, γκρεμίζετε τείχους. Άσε τώρα. Συγγνώμη, στον πλανήτη δεν βλέπεις ότι συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Βράσε στον πλανήτη τι συμβαίνει τώρα. Τελείωσε το θέμα τώρα. Πάει. Έχεις κανένα αυτό άλλο να μας πεις. Έχω, ναι. Τι έχεις να μας πεις. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα περίεργα πράγματα. Ναι. Καλό είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά. Τι να ενημερώσεις εσύ τον κόσμο. Με τι. Με τι, με τη βοήθεια των ειδικών. Ποιος είναι ειδικός. Ειδικός είναι ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Αναγνώστος. Ο Αναγνώστος τι είναι, τι ειδικός είναι. Ουρολόγος ανδρολόγος. Ουρολόγος ανδρολόγος. Κυκλοφορούν μαζούνια. Πάρε αυτό και θα είσαι ντούρασελ. Ναι. Πάρε εκείνο, θα είσαι. Μην κάνετε τίποτα αν δεν συμβουλευτείτε τον γιατρό. Δηλαδή για να πηδήξει πρέπει να ρωτήσει τον γιατρό. Αν χτύπα ξύλο υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα να υπάρχει. Αν χτύπα ξύλο υπάρχει πρόβλημα. Αφού υπάρχουν βιολογικά μαζούνια και υπάρχουν και τα άλλα που δεν βγαίνουν. Για να ρωτήσουμε. Για ρώτα τον γιατρό. Κύριε Αναγνώστο, καλησπέρα. Γεια σα κύριε Αναγνώστο. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα κύριε Αυτόπουλε. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Εσείς πώς είστε. Καλά, δόξα. Υπάρχουν βιολογικά ματζούνια. Βέβαια. Όντως. Αφού τα διαφημίζουμε κιόλας. Μισό λεπτό. Τι. Το γιατρό. Τι το γιατρό. Υπάρχουν πολλά σκευάσματα με, όπως λέτε, βιολογικά. Τα οποία είναι ακίνδυνα. Άλλο τα βιολογικά. Εγώ λέω για τα διάφορα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παραμυθιάζουν τον κόσμο. Και το αφήνω να παραμυθιάζουν τον κόσμο. Που πολλούνται στα φαρμακεία με διάφορα φυσικά βότανα. Με διάφορα κριτικά βότανα. Κριτικά. Τα οποία βοηθούν στη στήση. Και αυτό μου τους κολλάς πολύ στους κριτικούς γιατί σε βλέπω προβλήματα. Τη στήση αλλά... τη βοηθάει η καλή οικονομική κατάσταση, νομίζω. Το κάθε πράγμα έχει και τις ενδείξεις του. Κάποιος που έχει πρόβλημα σοβαρό δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθηθεί. Α, μάλιστα. Από αυτά τα μαντζούνια. Ναι. Μαντζούνια. Αυτά είναι καλά να τα παίρνει ο κόσμος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει κλειστές αρτηρίες, ακούς κόκκινη. Σαν... τι υπενήσε, ρε. Δεν υπενήσω, με ακούς, λέω, ακούς. Ναι. Ο γιατρός γνωρίζει, δεν κατάλαβα. Τι υπενήσε, ότι χρειάζομαι εγώ χάπι. Αυτό... χάπια, όχι χάπι. Χάπια είπατε... χρειάζομαι. Γιατρέ, ναι. Απαιτώ να αποκαταστήσετε την υπόλοιψή μου, γιατί αυτό το ραδιοφωνικό ρεμάλι της κοινωνίας υπενήσετε ότι εγώ χαπακώνομαι. Όχι, κύριε Ραπτόπουλε, σας διαβεβαιώνω εγώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Γιατί πηδάτε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Τι υπενήσετε δηλαδή, είστε μπροστά δηλαδή. Όχι, γιατρός. Πώς διαβεβαιώνετε δηλαδή. Επειδή έχουμε κάποια επικοινωνία, δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Αλλά και να χρειαστεί. Εγώ τώρα ακούω και εντάξει. Και να χρειαστεί, μην το θεωρούμε ότι είναι κάτι κακό. Είναι κάτι συνηθισμένο για τους άντρες και ξέρετε ότι όταν κάτι είναι και συνηθισμένο δεν είναι και φυσιολογικό. Δηλαδή όταν μετά τα 60 χρόνια, μετά τα 60 έτη, ένας στους 5 έχει πρόβλημα στήσης, δεν είναι και φυσιολογικό. Είναι κακό. Δηλαδή, καθόλου κακό. Επειδή ο κόσμος το βλέπει σαν ταμπού. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούμε, ενημερώνουμε το κοινό, μιλάμε σε εκπομπές μεγάλου βεληνικούς όπως η δική σας, με καλούς ανθρώπους, με φίλους, να γίνει μια συζήτηση που να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά είναι φυσιολογικά προβλήματα. Και μπορεί να συμβούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα κύριε Ραπτόπουλε. Είπατε καταρχήν τα 60 έτη συνήθως είναι
η εποχή, η ηλικία που αρχίζουν και εμφανίζονται προβλήματα. Δεν είναι, είναι κάτω από τα 40, ένα στα 20 άτομα έχουν θεματίσεις. Ένα στους 10 είναι από τα 40 μέχρι τα 60. Ναι. Και πάνω από τα 60 χρόνια είναι ένα στους 5. Ένα, γιατρέ. Υπάρχει πρόβλημα στήσης το οποίο δεν λύνεται. Υπάρχουν προβλήματα στήσης που όλα λύνονται. Αλλά είναι άλλο το πρόβλημα στήσης που θα έχει ένας 25άρης, ναι, που 95% θα είναι ψυχολογικής αιτιολογίας, ναι, και είναι άλλο το πρόβλημα στήσης που θα έχει ένας 70άρης ή ένας άνθρωπος που έχει πολλά άλλα συνοδά προβλήματα υγείας. Μπορεί να είναι δηλαδή συνάρτηση και άλλων πραγμάτων που μπορεί να συμβαίνουν στην υγεία του. Πόσος κόσμος στην Ελλάδα παίρνει αντιπερτασικά φάρμακα για την πίεση? Πάρα πολλοί κόσμοι. Νομίζω αρκετός. Τα αντιπερτασικά χάπια όλα εκτός από ένα προκαλούν έντονα αισθητικά προβλήματα. Μάλιστα. Άρα κάποιος που δεν έχει θέμα με τη στήση του μπορεί να αποκτήσει λόγω του φαρμάκου. Δηλαδή μπορεί να παίζει ρόλο η αγωγή που παίρνει κάποιος άνθρωπος για κάποιο θέμα στην υγεία του. Βέβαια. Μπορεί να έχει άμεσο σχετισμό με αυτό το θέμα. Άμεσο σχετισμό. Συνήθως για ποιες περιπτώσεις μιλάμε? Περίπου στο μισό εκατομμύριο Έλληνες, ναι, ζουν με αισθητική δυσλειτουργία. Ένα. Είτε μεγάλου βαθμού είτε μικρού. Ναι. Συνήθως ποιες ασθένειες δηλαδή είναι αυτές οι οποίες έχουν, δεν θέλω να ονοματίσουμε φάρμακα γιατί να μην κάνουμε διαφήμιση, που επηρεάζουν, ποιες είναι οι ασθένειες που επηρεάζουν τη αισθητική δυσλειτουργία ενός άντρα? Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο νιώθει κανείς ότι του κόβεται τα πόδια, η ζωή του ολόκληρη. Το θέμα το οποίο μιλάμε σήμερα και έχουμε ξαναμιλήσει και στο παρελθόν είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί ή θα απασχολήσει όλα τα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι πρόβλημα αντρικό, αλλά είναι και γυναικείο πρόβλημα. Γιατί όταν ένας άντρας δεν έχει καλή στήση, έχει ταυτόχρονα και η γυναίκα του πρόβλημα. Σωστά. Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο θέμα μιλάμε. Είπατε πριν, είναι πολλές οι ασθένειες που επηρεάζουν τα φάρμακα που παίρνουν σε αισθητική δυσλειτουργία. Πέρα από τα φάρμακα είναι και ασθένειες, όπως πολύ σωστά ρωτάτε. Ό,τι είναι κακό για την καρδιά μας, ναι, είναι κακό και για το πέος, για τη στήση μας. Γιατί μιλάμε για αίμα? Γιατί μιλάμε για αγκιακό φαινόμενο. Η στήση είναι καθαρά αγκιακό φαινόμενο. Γεμίζουν οι δύο αντλίες μέσω πολλών μικρών αρτηριών, γεμίζουν με αίμα και έχουμε στήση. Αδειάζει από αίμα το πέος, χάνουμε τη στήση μας. Άρα το ζάχαρο, η πίεση, η χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η αλκοόλη, η χρόνια χρήση ναρκωτικών ουσιών, τα ορμονικά προβλήματα, άνθρωποι που έχουν χαμηλή τεστοστερόνη, επηρεάζουν άμεσα όλα τα αγγεία του σώματος. Άρα ταυτόχρονα επηρεάζουν άμεσα και τη στήση μας. Αλλά όλα αυτά, όπως είπατε, έχουν λύση. Ακόμα και τα άτομα τα οποία έχουν αυτές τις παθήσεις μπορούν να βοηθηθούν από τον γιατρό και να μην έχουν πρόβλημα. Ξεκινήσατε το διάλογό μας λέγοντας για τα σκευάσματα, για τα ύποπτα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Εγώ δεν μιλάω για τα φυτικά. Μιλάω για αυτές τις χαζοδιαφημίσεις που υπάρχουν και ο κόσμος πέφτει θύμα. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι έχουμε δει κάποια στιγμή κάποιες ταινίες ερωτικές στο ίντερνετ. Εκεί πέρα κατευθείαν βγαίνουν 10 διαφημίσεις. Ναι. Και είναι διαφημίσεις από προϊόντα που υπόσχονται μόνιμη στήση, επιμήκυνση πέους. Αν ψάξετε με λεπτομέρεια όλα αυτά τα προϊόντα, ούτε ένα δεν αναγράφει τι περιέχει. Μάλιστα. Δεν είναι κανένα εγκεκριμένο από τον ΙΟΦ και πιστέψτε με και να με πιστέψει και ο κόσμος που με ακούει, κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους, άντρες νέους και μεγαλύτερους, με πολλά προβλήματα που έκαναν χρήση αυτών των ύποπτων σκευασμάτων. Μάλιστα. Υπάρχουν από το 1998 και μετά, που είχε βγει το περίφημο μπλε χάπι, μέχρι σήμερα έχουν βγει φάρμακα που μπορεί ο καθένας να παίρνει με ασφάλεια, με συνταγή γιατρού. Εδώ ήθελα να φτάσουμε, ναι, και να το κλείσουμε έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα εμφανίσει ένα πρόβλημα αισθητικής δυσλειτουργίας δεν πρέπει να απογοητεύεται, γιατί μας είπατε επιστημονικά και πάρα πολύ ωραία ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να μην λυθεί το θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και σε άτομα, φανταστείτε, που έχουν κάνει επεμβάσεις στον προστάτη τους για κακοήθεια στον προστάτη, ναι, που εκεί σε μεγάλο ποσοστό υπάρχουν και αισθητικά προβλήματα. Ακόμα και εκεί υπάρχει λύση. Για τον απλό κόσμο που δεν έχει υποβληθεί σε επεμβατικές χειρουργία, σε επεμβάσεις, υπάρχουν σκευάσματα που βοηθούν άμεσα. Πέρα από τα φάρμακα έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί υπέρηχοι που γίνονται στο ΠΕΟΣ. Μου λέει ένα παλικάρι εδώ, καλησπέρα, είμαι 30 ετών και παίρνω μισό χάπι από αυτό που είπατε. Αλλιώς δεν μπορώ. Μάλλον ψυχολογικό είναι. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, εδώ και 10 λεπτά τα λέμε με τον γιατρό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο του. Θα πω αυτό το οποίο συμπέρανα εγώ γιατρέ, ότι για οτιδήποτε πάμε στο γιατρό, ρωτάμε και με συνταγή γιατρού μπορεί, αν χτύπαξε, εγώ δεν νομίζω 30 χρόνια να έχει πρόβλημα, θα πας στο γιατρό να ρωτήσεις. Καλό είναι να πας στον κύριο Αναγνώστου στην Εγκρατεία 96 να μάθεις εκεί ή οπουδήποτε σε έναν κατηρτισμένο επιστημονικά άνθρωπο ακριβώς, να σου πει τι πρέπει να κάνει. Στο σπίτι του για να μην ταλαιπωρείται, αλλά να πάρει απόφαση να πάει. Γιατί δεν υπάρχει αισθητικό πρόβλημα χωρίς το ψυχολογικό στη μέση. Είτε το ψυχολογικό μας οδήγησε σε θέμα στήσης, είτε το πρόβλημα υγείας που έχουμε μας οδήγησε σε θέμα στήσης και άμεσα έχει γίνει και ψυχολογικό. Άρα το ψυχολογικό υπάρχει σε όλα τα προβλήματα 100% στο θέμα της στήσης. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι ταμπού, δεν τολμάμε να τα συζητάμε. Μας βοηθάτε πάρα πολύ με αυτά τα οποία είπατε. Σας βρίσκουμε στο 24673. Το λέω για αυτούς οι οποίοι ακούνε και θέλουν μια γνώμη. Ο γιατρός τα είπε ότι όλα, για όλα υπάρχει λύση, οπότε δεν αγχωνόμαστε, γιατί το άγχος είναι η μητέρα των περισσότερων ασθενειών. Σωστά, κύριε Αναγνώστου? Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και εγώ ευχαριστώ που μιλάμε μέσω του σταθμού σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ραπτόπουλο και τη διεύθυνση του σταθμού που μας δίνετε ευκαιρία να ενημερώνουμε τον κόσμο όπως πρέπει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα. Και εμείς. Λοιπόν. Κιόλας. Αυτά από τον κύριο Αναγνώστου. Λοιπόν, με βούλα και υπογραφή στην Εθνική. Ο τεράστιος Άγγελος Αναστασιάδης. Η ένστασή μου είναι η ίδια με του Κωστή. Γιατί ρε μάγκες 200 χιλιάρικα στον Άγγελο όταν ο Σκύβε παίρνει 700. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τέτοια νοοτροπία. Άλλα λεφτά, άλλη αμοιβή στο ξένο, άλλα αμοιβή στον Έλληνα. Γιατί, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, υστερεί σε κάτι ο Άγγελος ή οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να είναι ο Βοσνιάδης. Θα μπορούσε να είναι ο Ζουνίδης. Θα μπορούσε να είναι όποιος θέλετε. Γιατί? Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί αυτή η λογική? Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή, είναι τόσο δεύτερης επιλογής, τόσο υποδέστεροι οι Έλληνες προπονητές από τους ξένους? Δηλαδή, ποια είναι τα δείγματα γραφής του Σκύμπε? Τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα και έπαιρνε 700 χιλιάρικα και ο Άγγελος θα πάρει 200? Δεν είμαστε μάνατζερ, συζήτηση κάνουμε, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και πού βαδίζουμε. Πολλές φορές μιλάμε για ποδοσφαιρικά παλτά και είναι μία από τις ενστάσεις που έχω, γιατί μόνοι μας, σαν Ελλάδα, υποτιμούμε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, φωνάζω χτες και κάποιοι παοξίδες παρεξηγούνται. Έχει πολύ καλές ακαδημίες και πολύ καλές μικρές ομάδες ο ΠΑΟΚ. Προωθούνται τα παιδιά, όχι. Τα βλέπουμε να διαπρέπουνε αλλού. Γιατί να μην διαπρέπουν και με τον ΠΑΟΚ ή σε οποιαδήποτε ομάδα και αν προέρχονται? Από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, από την ΑΕΚ. Δηλαδή, πώς μπορούν, ρε παιδιά, οι πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, τώρα που έχει το πρόβλημα και δεν μπορεί να αγοράσει ένα σκασμό, μια καραβιά ποδοσφαιριστές και αποδίδουν με ένα πολύ καλό προπονητή όπως είναι ο Δόνης ποδοσφαιρικά και δείχνουν μέσα στο γήπεδο ότι μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο? Πώς? Γιατί δηλαδή αυτό μπορεί και γίνεται? Γιατί δεν μπορεί να συμβεί και με τους άλλους? Απαντήσεις υπάρχουν πολλές. Αλλά μόνοι μας, βλέπετε ότι έπρεπε να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά ο Πασχαλάκης και τώρα να διεκδικεί
Ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Που παίρνει πολύ λιγότερα λεφτά από το Ρέι, ο οποίος είναι backup τώρα. Ο Πέλκας έπρεπε να κάνει το αγροτικό του σε εισαγωγικά για να αποδείξει τι αξίζει. Δεν λέω για τον Νουάρντε, γιατί δεν προέρχεται από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης που παίζει στον Ατρόμητο και το έχω πει πολλές φορές. Και άλλα παιδιά. Ο Λάμπρου που τον έστειλαν έξω. Δεν διαφωνώ με τη λογική ότι πρέπει να πηγαίνουν, αλλά βλέπω ότι υπάρχει η ξενομανία. Φυσικά και είναι θέμα μανατζαρέων και είναι το χρήμα πρέπει να κινείται. Αλλά τέλος, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και να κλείσουμε, γιατί πραγματικά ο κόσμος μπορεί να κάνει καλαμπούρι ή να μιλάει σοβαρά, αλλά εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό, καθόλου σοβαρό. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχει αυτό το ταμπού και αυτή η λογική, να λέω δηλαδή ο Κώστας απέναντί μου είναι παοξής, είναι αριανός, άρα δεν δουλεύω μαζί, δεν μπορώ να τον πάρω στην ομάδα μου. Παιδιά, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, επαγγελματική ομάδα σημαίνει μια εταιρεία η οποία έχει ως σκοπό το κέρδος. Φυσικά και όλοι εμείς οι οποίοι υποστηρίζουμε κάποια ομάδα, θέλουμε ο ποδοσφαιριστής να τα δίνει όλα για την ομάδα, να πετυχαίνει το καλύτερο δυνατό, αλλά θα πρέπει να έχουμε αυτογνωσία. Δεν γίνεται όσοι παίζουν στον ΠΑΟΚ να είναι ΠΑΟΚ, όσοι παίζουν στον Άρη να είναι Άρης, όσοι παίζουν στον Ηρακλή να είναι Ηρακλής και όσοι παίζουν στην ΑΕΚ να είναι ΑΕΚ. Κάποιος γεννήθηκε και αγαπούσε κάποια άλλη ομάδα. Όπως δεν μπορεί κανένα από τα παιδιά τα οποία αγαπάει μια ομάδα να το χρησιμοποιεί όλο αυτό, να τον επηρεάζει όλο αυτό στην κρίση του για να επιλέγει πού θα παίξει. Είναι τεράστιο λάθος. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Να επηρεάζεται δηλαδή από το συναίσθημά του μπροστά στη λογική που λέει ότι θα πας όπου σε θέλουνε. Θα πας όπου σ' αγαπάνε. Θα πας όπου μπορείς να πάρεις την ευκαιρία να αγωνιστείς. Είναι κρίμα να χάσεις αυτή την ευκαιρία. Είναι αμαρτία. Και πολλοί τη χάνουν. Πολλοί τη χάνουν γιατί δυστυχώς είναι κολλημένα μυαλά. Ξέρω ότι θα ακούσω πολλά πράγματα περίεργα στον αέρα. Όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Εντάξει, υπάρχουν πάντα διαφορετικές απόψεις. Να πω ότι μπορείτε να μπείτε τώρα στο goldmall.gr και να βρείτε σούπερ προσφορές σχετικά με το αυτοκίνητο. Από πάρκινγκ και πλήσιμο μέχρι εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας του αυτοκινήτου με έκπτωση έως 70%. Δείτε το από κινητό ή υπολογιστή, ενώ με 5 τρόπους αγοράς μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει. Μπείτε τώρα στο goldmall.gr και βρείτε πρωτότυπες λύσεις για το αυτοκίνητο σε απίθανες τιμές. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Σκιάδη Μπαλοδήμος, χορηγός εταιρείας, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Hyundai, Skoda, Kia, να κάνετε ένα ολοκένουργιο δικό σας, αφού τα περισσότερα είναι ετοιμοπαράδοτα, τα περισσότερα εξ αυτών υπάρχουν εκεί έτοιμα να τα οδηγήσετε, να τα δοκιμάσετε, να κάνετε το test drive. Βρείτε ένα, κάνετε το δικό σας και μέχρι το τέλος του μήνα κερδίστε τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Αυτή είναι η σούπερ προσφορά μαζί με τις καλύτερες μέσες αγοράς και φυσικά με την εγγύηση της Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία είναι στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας τώρα στο 23 10 596 596. Τέλος, πριν πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα, να πω, πού το εξαφάνιζε αυτό, για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα γίνονται με ένα stop στο Καντίνα Beer Stop. Το νέο Καντίνα Πιστόπ βλέπω να έχει υπεύθυνο και πόρτα το φαλακρό. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ίσοδο μετά τα δικαστήρια, Πόντου 50 ώρα, Οδός Λακατάς στο κεντρικό δρόμο, μετά την Αρρωγέφυρα Σταυρούπολης. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε, ροκάρουμε και ανοίγουμε ένα μέσο στο 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54340.
Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας και να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία στο αυτοκίνητο και να κάνετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Κερδίζοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Μην ξεχνάτε στο www.listoparto.gr μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο και παράλληλα να βρείτε μηχανή αυτοκίνητου, αφού όλες οι μηχανές αυτοκίνητων είναι με 150 ευρώ. Χορηγός μας ο Κοσμάουγλου, όπου τα καταστήματα Κοσμάουγλου παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα και δίνουν πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος. Τρία τον αριθμό, με πάρα πολλές ιδέες για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης. Τα δυτικά, η Θάξη 62 Μαντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο στη Φιλίππη 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Περισσότερα, τηλεφωνώντας τώρα στο 23 14 80 606. Μία γραμμή ελεύθερη, πάμε στους 5. Καλησπέρα. Ναι. Πώς τον ακούς? Έλα φίλε μου. Έλα, γιατί είναι αυτά και καλώς είμαι, συγγνώμη. Ο Κωστής. Ο Κωστής την έκανε γιατί έπρεπε να πάει σε κάτι δικό του. Ωραία, λοιπόν. Έθεσες ένα ερώτημα. Συμφωνώ και είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σου. Απλά πιστεύω ότι την απάντηση γνωρίζεις πολύ καλά. Και εσύ. Λοιπόν, και να γίνω πιο... Περίμενε, εγώ, σαν Γρηγόρης, είπα ναι. Το πιστεύω μου. Θεωρώ αδιανόητο να υπάρχουν οπαδικά θέματα για το αν θα παίξει ένας παίκτης σε μια ομάδα. Μιλάμε εννοείς για τις ακαδημίες πάντα, έτσι? Όχι, για τις κανονικές ομάδες. Ναι, οι ακαδημίες για να βγάλουν κάποιο ταλέντο, αυτό δεν ήταν το ερώτημα? Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Εγώ για αυτό το ερώτημα ήθελα να απαντήσω. Γι' αυτό ερώτησες, ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι καμία ακαδημία από αυτές, βασικά ο όρος έννοια και η έννοια ταλέντος σημαίνει ότι πρέπει να ξεχωρίσει μέσα από πάρα πολλά παιδιά, δεν είναι? Γι' αυτό λένε ότι είναι ταλέντο αυτό το παιδί και παίζει μπάλα. Okay. Σπανίως βγαίνουν λοιπόν ταλέντα και μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Γι' αυτό γίνεται και αυτό που γίνεται με τις ομάδες και από εκεί και πέρα μοιράζονται δεξιά-αριστερά. Τώρα, όσο για τους παίκτες του ΠΑΟΚ αυτούς που έχεις πει, κανένας από αυτά τα παιδιά που πήραν ευκαιρίες δεν μπόρεσε να δείξει το ταλέντο και δεν μπόρεσε να σηκώσει το βάρος της φανέλας αυτής. Τη συγκεκριμένη ομάδα, για τον ΠΑΟΚ λέω ας πούμε. Αυτή είναι η άποψή μου σε αυτό το θέμα πάνω. Δηλαδή, δεν δόθηκαν ευκαιρίες στα παιδιά. Κοίταξε, οι ευκαιρίες οι οποίες παίρνουν σε σχέση με αυτές τις ευκαιρίες που παίρνουν διάφοροι ξένοι, είναι η μέρα με τη νύχτα, αν θες τη γνώμη. Ωραία. Παίρνουν λοιπόν λιγότερες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία τρία χρόνια με ένα κορμό που έχει φτιάξει. Μην κολλάς τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ θα σου μιλήσω. Όχι, όχι, ωραία, ας πάμε και σε άλλο. Δηλαδή, δες τον Παναθηναϊκό. Ωραία, Παναθηναϊκό. Γιατί είναι μπροστά μας. Όλα αυτά τα παιδιά. Ο Μπουζούκης και οι υπόλοιποι. Ποιο ταλέντο έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα? Τι έκανε? Ποιο ταλέντο έχει βγάλει? Πλάκα μου. Η ακαδημία σου. Ποιο θεωρείς δηλαδή ταλέντο το οποίο μπορεί να σταθεί εκτός Παναθηναϊκού σε μια μεγάλη ομάδα? Να φύγει τώρα από τον Παναθηναϊκό και να τον πάρει ο Ολυμπιακός το ταλέντο. Φίλε, νομίζω ότι το πας παραπέρα. Εγώ στέκομαι στο απλό. Έρχονται παίκτες οι οποίοι είναι αμφιβόλου αξίας και τους πληρώνουν ένα σκαλμό λεφτά. Και δεν παίρνουν ευκαιρία σε Ελληνόπουλα. Έχεις ένσταση πάνω σε αυτό? Όχι, φυσικά. Και δεν είναι θέμα του σοβινισμού και εθνικισμού. Είναι η πραγματικότητα η οποία ζούμε. Ωραία. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Όπως επίσης, ο Άγγελος θα πάρει 200.000 αμοιβή. Ποιος αυτό, ναι, σε αυτό το θέμα διαφωνώ. Πώς γίνεται το σκύπερ, φίλε, να παίρνει 700 και ο Άγγελος να παίρνει 200? Λοιπόν, εκεί πάει η διαφορά, ότι υπάρχουν κάποια θέματα μέσα σε αυτή την αμαρτωλή για μένα ομοσπονδία. Για μένα είναι μια αμαρτωλή ομοσπονδία, η οποία όλο αυτό το διάστημα λειτουργεί υπό ένα καθεστώς περίεργο. Άστε. Τώρα, ο Άγγελος, θέλω να δω τις κινήσεις του Άγγελου που θα δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι. Και αν φανεί, αν ο Άγγελος παίρνει χαρτάκι... Δεν γίνεται, φίλε, αν δω και τον Άγγελο να παίρνει χαρτάκι, θα το σκίσω στο βιβλίο. Να τελειώσω λίγο αυτό που σκέφτομαι για ένα δευτερόλεπτο. Αν δω λοιπόν ότι συνεχίζει και δεν μαζεύει και από τον Άρη κάποιο ταλέντο και από τον ΠΑΟΚ και από όποια ομάδα μπορεί να διαθέσει κάποιον παίκτη, τότε θα αρχίσω να έχω και εγώ αμφιβολία για τον Άγγελο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Ωραία. Χαίρομαι που ο Γιώργος Σαββίδης έβαλε στο μάτι τον Ματέο Γκαρσία του Άρη,
Αλλά θα χαιρόμουν ακόμα πιο πολύ, μου αρέσει που το παρατήρησε αυτό το παίκτη και είπε θέλω να το φέρω στον ΠΑΟΚ, αλλά θα χαιρόμουν ακόμα πιο πολύ άμα ο Γιώργος Σαββίδης έβαζε στο μάτι τον τύπο αυτόν που στη Λας Πάλμας φέρνει αυτούς τους παίκτες τους πιτσιρικάδες και τους δίνει δανεικούς στην ΑΕΚ, στον Άρη, δανεικούς και βλέπω ότι πιάνουν όλοι. Δηλαδή όσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα δανεικοί από την Λας Πάλμας, εσύ, βλέπω έχουν βγει. Εσύ ξέρεις πολλά ή έχεις βγάζεις πολύ συνέστημα. Μου αρέσει. Μα ακούς τώρα τι λέω. Ναι, ναι. Εσύ ξέρεις πολλά ή βγάζεις πολύ συνέστημα τώρα. Όχι, δεν βγάζω. Δηλαδή, καθόλου συναισθηματικός δεν είμαι. Μου αρέσει η κίνηση αυτή. Ότι δηλαδή τώρα, εδώ έκανες ένα πάντρεμα το οποίο είναι για λίγους. Πάμε παρακάτω. Απάντησε και ο Καρυπίδης είπε θα μείνει στον Άρη και τα λοιπά. Βέβαια για να μείνει στον Άρη πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα. Δηλαδή όταν παίρνουμε ένα δανεικό, ένα παίκτη, κοιτάμε και τι ρήτρα μας βάζει ο ΜΑΡΑ. Μας βάζει μια ρήτρα που δεν μπορούμε να την πληρώσουμε. Φίλε, όλα τα πράγματα έχουν μια τιμή. Βέβαια, ναι, αλλά δεν παίρνουμε παίκτη ο οποίο δεν μπορούμε να πληρώσουμε τη ρήτρα. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε την ρήτρα και είναι ο καλύτερος παίκτης στην ομάδα, είναι σημαία, είναι ο πιο αποδεωτικός και μας τον πάρει ο αντίπαλος. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή τι πήραμε. Πήραμε να ανεβάσουμε την τιμή, να το φτιάξουμε εσύ και να το πάρει άλλος. Να τον υποχρεωθεί άλλος. Έθεσε θέμα ολόκληρης εκπομπής. Αλλά όταν δεν είναι το παντελόνι σου γεμάτο και κινείσαι ναι. Όπως κινείσαι, πάντα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Μα ο σκοπός τι γίνεται. Ο σκοπός τώρα που ανέβηκε ο Άρης, τι είναι. Είναι να βγάλει κάποια χρήματα. Άμα ο καλύτερος του παίκτης τον πάρει δανεικό, τώρα πάει και τον αγοράσει παραδείγματος για τον Γενάρη. Γιατί όταν παίρνει δανεικό ένα παίκτη με ρήτρα, μπορεί να πάρει μια άλλη ομάδα, πλέον ρήτρα και να τον πάρει. Δηλαδή, μπορεί να τον πάρει, εσύ τι πιστεύεις. Βέβαια, άμα ποιος πάει, μα όταν σε δίνει μια ομάδα δανεικό ένα παίκτη, σου βάζει μια ρήτρα. Ναι, βρε, και το πρώτο λόγο για τη ρήτρα έχεις εσύ. Ακριβώς. Άμα όμως δεν μπορέσει να καλύψει. Αν αυτή η ρήτρα είναι ένα τάλιρο, μπορεί ο Άρης να δώσει 5 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίκτη. Όχι, δεν είναι ένα τάλιρο, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο, ένα ακόμα κάτι. Ένα ακόμα κάτι. Καταλαβαίνεις μετά τι άλλο δημιουργείται μέσα στην ομάδα. Εγώ λέω απλά ότι... Όχι, το καταλαβαίνεις ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν, Άρης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις όλων. Πρέπει να φέρνει παίκτες οι οποίοι μπορεί να έχει κάποιο κέρδος. Εννοείται. Εννοείται. Δηλαδή, άμα ο Ατρόμητος, όλες αυτές οι ομάδες παίρνουν παίκτες, οι οποίοι είναι δανεικοί, τους ψήνουν και πάει ο ΠΑΟΚ και ο κάθε και ο Ολυμπιακός και τους παίρνουν έτοιμοι τους παίκτες 22χρονους και υποφελούνται άλλες ομάδες, καλύτερα να μην παίρνουν δανεικούς, να παίρνουν όπως λες παιδάκια, πιτυρικάδες, νέους, να τους ψήνουν να αρκετά. Γιατί εκεί μπορεί να το διαχειριστείς κιόλας, ενώ το άλλο δεν έχει διαχείριση. Ναι, αυτό είναι το σκεπτικό. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου φίλε μου, παρακαλώ. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Άγγελος έχει κλείσει συμβόλαιο μέχρι ένα χρόνο, για το χρόνο του Δεκέμβρη. Οπότε, τι αλλάζει αυτό. Και θα συνεχίσει, αν προκριθεί, είναι ένα συν ένα, μάλλον. Υπάρχει τέτοιος όρος, αν δεν προκριθεί, δεν θα συνεχίσει. Ναι, ναι, έτσι είναι το συμβόλαιο, αυτό το συμβόλαιο έκανε. Δηλαδή, το χρόνο άμα δεν προκριθεί, άμα δεν περάσει η ομάδα στα... Στο Euro, μάλλον δεν θα συνεχίσει. Γι' αυτό πιστεύω παίρνει τόσα λίγα χρήματα. Μισό λεπτό. Ένα χρόνο. Yeah. Όταν ο Σκίμπε και ο κάθε Σκίμπε, οι διάφοροι που έχουν περάσει, παίρνουν κάποια χρήματα ασύλληπτα. Θυμίζω το Γκλαούντιο Ρανιέρι που έπαιρνε 1,5-2 εκατομμύρια, πόσα έπαιρνε. Και ο Σάντος, ίδιο. Λοιπόν, ο Σάντος όμως τα δικαιολόγησε. Εντάξει, πήγαμε στο 10. Ο Σάντος τα δικαιολόγησε. Δηλαδή, από τα 2, το 1,5 στα 200.000 κάτω, δηλαδή, αν δεν έπαιρνε, λέει, υπήρχε πρέπει να δώσει κάτω μισό εκατομμύριο το χρόνο. Δεν ξέρω, το Άγγελος είναι και εξτρέμιο. Άλλο. Εγώ λέω, η Ομοσπονδία, αν δεν έπαιρνε Έλληνα και έπαιρνε ξένο, υπάρχει πρέπει να δίνει κάτω από 500 το χρόνο. Όχι, ούτε κάτω από 1 εκατομμύριο. Γιατί μόνο 200 ο Άγγελος. Τώρα θα μου πεις λογιστής του είστε. Εγώ είμαι στην Ελλάδα, κόκκινα. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό, εννοείται ότι δεν είναι κακό. Εννοείται. Τις αξίες δεν είναι μόνο να τις αναγνωρίζεις, πρέπει να τις ανταμείβεις και οικονομικά. Τις αξίες εμείς δεν τις καταστρέφουμε στην Ελλάδα. Αναγιάσεις το στόμα σου. Τι να κάνουμε τώρα. Τι ομάδα είσαι. Εγώ ΠΑΟΚ είμαι από σέρες ψυχικό. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ. Εσύ αν ερχόταν Αριανός να προπονήσεις την ομάδα σου.
γνωστό ή παίκτη Αριανό να παίξει στον ΠΑΟΚ. Δεν τον ήθελε επειδή υποστηρίζει τον Άρη. Όχι, εδώ ο Βιτόλο τραυμάτισε. Βρεάστο το Βιτόλο. Ισπανό ήταν ο Βιτόλο. Μιλάμε για Έλληνα τώρα που ξέρω ότι είναι από μικρό Αριανό. Θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ, αν ήταν καλό. Εννοείται πω θα τον ήθελε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Παρακαλώ. Κόκκινε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα σε εκείνο το μουρά που δουλεύουν στο Νότιο, το Μπίλι και το Γκούνα. Σε εκείνο το. Και δεύτερον... Που πώς το είπες το τελευταίο Ρε εσύ, τι μιλάς δηλαδή, τι γλώσσα μιλάς, προσπαθώ να καταλάβω. Αυτό το... Έστειλες χαιρετίσματα πού. Τα μωρά. Τι το μουρό. Τα μουρά. Μα ακούς κόκκινε. Μουρά. Τι είναι τα μουρά. Του μουρό ρε, του μουρό το κάνει όλα. Του μουρά ρε, τι γλώσσα είναι αυτή. Αυτό το μουρό δεν τα κάνει όλα. Αυτό το μουρό. Ποιο είναι το μουρό. Και καμιά φορά μου ανάβουν τα λαμπάκια του τάπερ κατά εδώ και... Τάπερ κατά εδώ. Του θα τραβήξει τα καρούλια αλλά καμιά ώρα. Καρούλια. Ποια είναι τα καρούλια. Εσύ αυτό το μουρό σου δεν τα κάνει όλα. Ρε. Ποιο μουρό ρε. Αυτό το μουρό ρε. Όνομα έχει. Τώρα εδώ πέρα καμιά φορά μου... βάζει και τα λαμπάκια εδώ πέρα μου ανάβουν στον τάπερ γαμώτο. Άσο, κάτσε. Είναι τρομερή η διάλεκτος. Για συνέχισε, ναι. Κόκκινε δηλαδή τώρα μ' ακούσει, με κοροϊδεύεις ρε. Δεν σε κοροϊδεύω καθόλου, προσπαθώ να μάθω από σένα. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή γιατί αυτό το μωρό εδώ πέρα, ναι. Πώς το, όνομα έχει το μωρό. Στο μωρό. Ναι. Το μωρό δεν κάνει όλα ρε. Θέλω να μας παίρνεις, να μας στείλεις από αυτό που πίνεις φίλε, ειλικρινά. Στον επόμενο. Καλησπέρα Δημήτρη. Ρε φίλε, κατάλαβες τίποτα πριν. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, κατάλαβες, γρή. Σε αποσυντονίζω, εσύ είσαι. Εγώ. Εσύ που έχεις το μωρό και παίζεις μουσικούλα για να ησυχάζει. Κοκκινέ. Έλα. Λοιπόν, να σου εξηγήσω λίγο τι έχει γίνει με τον προηγούμενο. Τι έγινε. Ο προηγούμενος δουλεύει στο Νότιο, από ό,τι άκουσες. Πού είναι το ορυχείο εδώ στην καρδιά, στην Κοζάνη. Ναι. Σου κάνω μια εξήγηση. Α, είναι σούρδικα είτε δηλαδή, μου μιλούσε. Ναι, όχι, δεν ήταν βλαχοσούρδικα. Τώρα αυτός κάποιος τον πείραξε το Bluetooth εκεί πέρα που του έβαλε το μωρό του να πούμε ναι. Και δεν μπορούσε να κάνει. Χαιρετίσματα ήταν σε κάποιους εκεί μέσα. Ναι. Αλλά είναι η πολύ τέσσερα, η πολύ τέσσερα τον πείραξε. Μάλιστα. Να μαθαίνουμε και εμείς οι αδαείς. Ο Κωστής έφυγε. Ο Κωστής έφυγε τρέχοντας. Α, ήθελα να του κάνω μια ερώτηση, θα την κάνω σε σένα. Πες. Λοιπόν, καταρχάς για αυτό που είπαμε για το ελληνικό και το εγχώριο. Ο Έλληνας έχει ούτως ή άλλως ένα μαζοχιστικό που του αρέσει το ξένο και ό,τι δεν μπορεί να πιάσει. Άμα τον δώσεις ένα χρυσάφι και τον πεις αυτό είναι μια σακούλα χρυσός, πάρε την με 10 ευρώ, δεν θα την πάρει. Άμα τον πεις κάνει 10 εκατομμύρια ευρώ, θα κοιτάξει να την πάρει. Πάντα έτσι λειτουργούσαμε. Ναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι τόσο περίεργος στην νοοτροπία που λέω ότι έχουμε πολύ λάθος νοοτροπία. Έχουμε πάρα πολύ λάθος νοοτροπία. Όταν βλέπεις ότι εσύ ο ίδιος, άμα πας και βρεις κάτι φθηνό, ωραίο εμφανισέκα, δεν θα το πάρεις, το ξεφτυλίσεις. Δηλαδή, άμα δεις έναν τον, τώρα που είπε ο Κωστής, θα πει τον Κωστή. Δεις τον Κωστή να μιλάει με μια πολύ χάλια γυναίκα. Θα πεις, τον Κακάκα είναι με την πολύ χάλια. Ενώ άμα τον δεις με καμία Δήμητρη, θα πεις, τον Ρούστη. Ρε φίλε, δηλαδή... συμφωνώ με αυτό, αλλά πρόσεχε. Εδώ τώρα επισέλκεσαι σε άλλο. Αγοράκι ή κοριτσάκι, ναι. Κοριτσάκι μου, ρε, δεν την πάω στη σειρά. Να τη χαίρεσαι. Δεν σε αφήνει να μιλήσει κιόλας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Καμιά φορά τα φαινόμενα πατούνε. Μην επηρεάζεις από το περιτύλιγμα και την εξωτερική εικόνα. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να είναι. Δηλαδή, βλέπεις ένα πολύ ωραίο άντρα και σου βγαίνει γκέι. Βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα και δεν μπορεί να κουνηθεί. Τι να σου πω τώρα, για να μην είναι άντρα. Εμείς οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα παράδειγμα, παράγει πάρα πολλές μπύρες. Και όμως δεν μπορεί να τις προχωρήσει γιατί δεν στηρίζει η ίδια η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Η Ελλάδα δεν στηρίζει ποτέ τα παιδιά της. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Να προσέχεις τη θεά που έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο ακόμα για τον Παύλο τον Μυρονθωρίδη που είναι από εδώ συντοπίτης. Ναι. Μακάρι άμα αυτή η χώρα είχε κάθε πόλη σαν την Κοζάνη από δύο Μυρονθωρίδηδες, θα ήμασταν
αθλητικά πολλά βήματα μπροστά. Αθλητικά σε όλα τα αθλήματα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, Χοργόρη μου. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, σπάσει πλάκα να είμαι εγώ, Γρηγόρη. Κάνουμε καλά. Εσύ είσαι, δεν σπάω πλάκα. Γιατί να σπάσω πλάκα. Α, ναι, ναι, γιατί περιμένω κάποιες ώρα. Εντάξει, έχω πάρει τηλέφωνο πριν με τον κάποιον αλληλοφρόσταμο που μιλάγατε νωρίτερα περί πίεση καρδιάς, χοληστερίνης, τόνο και πάλι. Ναι. Και ήθελα να λάβω μέρος συζήτηση εκεί πέρα πιο πολύ παρά το ποδοσφαιρικό, είναι το κείμενο συζήτησης στο πρόγραμμά σου. Να σου δώσω μια εικόνα ότι γνωριζόμαστε όχι προσωπικός αλλά κάπως έτσι τηλεφωνικός. Έχω πάρα πολύ καιρό να επικοινωνήσω μαζί σου. Είμαι εγώ εκείνος που κάποτε άρχισε να σου φέρει μπουκάλι του Τσίπρου. Να σου φέρω το μπουκάλι του Τσίπρου και μου το κοπάναγες για πάρα πολύ καιρό και σου το έφερε τελικά. Πάνε κανένα δύο χρόνια πίσω, εντάξει, άστο αυτό. Στο προκείμενο. Λοιπόν, το προκείμενο είναι ότι ίσως να έχει δίκιο ο επιστήμονας που μίλαγε, αλλά πάζοντα με αυτό, εγώ είμαι πάνω, δηλαδή, που ο οποίος από το 2008, θα έλεγα, παίρνω τα χάπια και για πίεση και για χοληστερίνη και δεν έχω πρόβλημα στον τομέα. Δεν υπάρχει δεδομένο, φίλε μου. Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Δεν είμαι εγώ τώρα ο αρμόδιος να σου απαντήσω. Ο γιατρός θα σου τα πει αυτά τα πράγματα. Δεν σου είπε ότι de facto θα... Το πάνε είναι η διατροφή, Γρηγόρη. Το τι τρως και τι πίνεις. Λοιπόν, τώρα πάμε στο καλαμπούρι. Πάνω στην τομέα, γιατί έτυχε να πέσει με κοζανίτης απόψε. Από και από νωρίτερα. Και... για να δούμε ποιος θα εξηγήσει αυτές εδώ τις λίγες φράσεις που θα σου πω. Λοιπόν, δώσε βάση, εσύ αποκλείεται να τα πιάσεις. Λοιπόν, πάμε και λέμε ότι το γυράτσα πίπκα στον ευρώ και τα ρίχια καρκαλίντρε. Αυτό είναι πολύ κοζανίτικο. Λοιπόν, κατά τα άλλα... Να είσαι καλά, ρε φίλε μου. Και εσύ, ρε φίλε, ειλικρινά, σήμερα έχω πιάσει το jackpot στο Joker. 8.800 είναι. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Άρχισε να μου μιλάς και εσύ περίεργα τώρα. Όχι. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Γρηγόρη, αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό συμβαίνει από ανάγκη φέτος. Ναι, αλλά είναι καλό. Άρα. Είναι καλό όμως. Άλλο, εγώ δεν είπα ότι δεν είναι καλό. Δεν σ' αρέσει. Τι ομάδα είσαι. Άρεσε. Δεν σ' αρέσει αυτό που γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα συνέβαινε. Δεν διαφωνώ καθόλου. Λέω, αυτό που βλέπεις σ' αρέσει. Ναι ρε φίλε, πώς δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν το κάνουμε ρε φίλε και οι υπόλοιποι. Γιατί δεν εμείς οι φίλαθλοι πρώτο δεν έχουμε την οτροπία για αυτό το πράγμα. Και βέβαια και οι ίδιες, μάλλον όχι πρώτα, οι ίδιες οι ομάδες δεν έχουν την οτροπία για να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν τις υποδομές και τους σωστούς ανθρώπους για να κάνουν αυτό το πράγμα και μετά να οδηγήσουν και εμάς φίλους της κάθε ομάδας να τα δεχτούμε όλα αυτά. Βάλε ανωτελεία. Βλέπω τον κόσμο του Άρη, ο οποίος έχει διαφοροποιήσει πολύ τη συμπεριφορά του σε σύγκριση με τα πρώτερα έτη, σε σημείο που παρεξηγεί το Φαλακρός. Και λέει χειροκροτάνε, δηλαδή? Φλόροι έχουν γίνει, χειροκροτάνε και δεν γιουχάρουν και χιλιαδιό. Και ρωτάω, έχεις αλλάξει και έχεις αναθεωρήσει. Βλέπουμε και... όραμα. Μισό λεπτό. Δεν διαφωνώ. Βλέπεις κάτι καλό. Λοιπόν, βλέπουμε σχέδιο, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις ότι έχει φτιάξει και το προπονητικό κέντρο. Ναι, το έκανα. Λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να βγουν παιδιά. Εννοείται. Αυτό οποία... πάνω όμως το επόμενο βήμα. Ναι, δεν διαφωνώ. Λέω, εκεί πρέπει να σε πείσει ότι πρέπει να βγαίνει παιδιά από τις ακαδημίες. Δεν είναι ένα, αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Εμείς αυτή τη στιγμή ήμασταν 4 χρόνια καζήτητα και ξαφνικά ήρθαμε στην άλλη εθνική. Και έχουμε κάνει πράγματα που η ποδοσφαιρική λογική Ελλάδα μιλάει για αυτά. Ναι, και τα χαίρεται. Και τα χαίρεται. Και τα χαίρεται. Όπως, και πιστεύω ότι θα πάμε εκεί. Πρέπει να πάμε εκεί.
αλλά το κυριότερο είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να έχεις προπονητές που να μπορούν αυτά τα παιδιά να τα μπολιάσουν στην ομάδα. Καταλαβες. Άμα δεν έχεις προπονητές, δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα, προπονητές να το ξέρουν αυτό. Άρα συμφωνείς με αυτό, απλά λες ότι εντυπαρκειμένου στον Άρη είναι κάτι το οποίο θα γίνει μακροπρόθεσμα και αναγκαστικά. Δεν μπορεί. Από τη μια μέρα στην άλλη βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα γίνονται. Για, τώρα, για τον Άγιο... Ναι, για τον Άγγελο δεν θυμίζει τι έχεις να πεις. Δεν με απασχολεί, δεν θέλω να το σχολιάσω για τον συγκεκριμένο. Επειδή είναι ΠΑΟΚ. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Για μένα είναι μια... Δεν πρέπει να είναι στην εθνική ομάδα προπονητές σαν τον κύριο Αναστασιάδη και τη σειρά του, όχι μόνο ο ίδιος. Ο λόγος, ο λόγος. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάποιος άλλος προπονητής για μένα. Το θεωρείς παροχημένο δηλαδή. Ορίστε. Παροχημένος είναι, ξεπερασμένος. Δεν θα το... πώς να σου πω, εγώ θα ήθελα ένα νέο προπονητή στην ομάδα που το μυαλό του να είναι πιο πέρα από την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ωραία. Να είναι πιο έξω, δεν μιλάω για τον Αναστασιάδη για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά θέλω δύο ερωτήσεις, ένα να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια. Πες μου. Με τον Μπαουκ στο παιχνίδι. Ναι. Αυτό που έκανε η αστυνομία με τις δυο τις θύρες που ήταν κλειστές. Το ανέφερα, για να μπει το τσάρος της. Το σχολίασα, το είπα. Όχι, δεν σ' άκουσα. Α, okay, γιατί δηλαδή... Σχολιάστηκε ήξερα, από την επόμενη μέρα κιόλας. Άστο. Άμα ήξεραν 10 άτομα μέσα σε όλους το γιατί γίνεται, πιστεύω ότι θα γινόταν ένας καμός. Όχι, όχι, καλύτερα που δεν ξέραν και δεν έγινε. Ακριβώς. Τίποτα. Αλλά είναι ντροπή αυτό που έγινε. Και κάτι άλλο για τον Ματέο Γκαρσία. Ναι. Καταρχήν πέρσι ήταν να τον έπαιρνε ο Διαμαντόπουλος που ήταν στον Παναθηναϊκό και δεν τα κατάφερε. Ναι. Άρα φέτος κάτι έγινε και ήρθε αυτός ο παίκτης. Σε καλό δρόμο είσαι, να είσαι καλά γιατί πιέζει ο χρόνος. Ωραία, καλά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως, κάτι τελευταίο. Μένα να είμαι να πάμε σε διαφημίσεις ρε, λέγε, άντε. Αυτό που έκανε ο Σαββίδης, αν το έκανε ο Καρυπίδης ή ο Μαρινάκης σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, τι θα λέγατε σήμερα οι φίλοι μου ΠΑΟΚ σήμερα. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Το θεωρείς ηθικό ή ανήθικο. Για ποιο κομμάτι μιλάς. Που μίλησε για τον Γκαρσία. Για ένα παίκτη μιας άλλης ομάδας. Φίλε, σε ελεύθερη αγορά ζούμε, μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Από λόγια, τζάμπα είναι. Οι οδηγοί πρέπει να φεύγουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή της Σάρτης. Κάλεσε φίλε στο κρατή και μας ενημέρωσε. Καλό είναι να κινούν τα αυτοκίνητα μέσω Νέου Μαρμαρά. Υπενθυμίζω, ο χορηγός μας είναι η Εσκιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Εκεί όπου μέχρι το τέλος του μήνα μπορείτε να κάνετε δικό σας είτε το Σκόντα, είτε το Kia, είτε το Hyundai, τον ονείρο σας. Και να κερδίσετε τα τέλη κυκλοφορίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Καλά ακούσατε, περισσότερα. Τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο. Διαφημίσεις και σε λέω και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το 2310 και τα 390 είναι και πάλι δικά για τα τελευταία 21 λεπτά. Παρέμβασε ο Κωστής. Τι έγινε? Ή το παίρνετε τόσο αψίδιστα και χαλαρά? Και θέλω να πω ότι για το θέμα του Σαββίδη και του Καρυπίδη, καταρχήν η νομική του Άρη κοιμώνται όρθιοι. Η νομική του Άρη. Ο νομικός του Καρυπίδη κοιμάται όρθιος. Αυτό που έκανε ο Σαββίδης είναι παράνομο. Ψάξτε να βρείτε άμα είναι νόμιμο. Δεν μπορεί να κάνεις πρόταση, έστω και από το Instagram, σε επόμενες της άλλης ομάδος, πριν τις 6 μήνες, που λήγει το συμβόλαιό του. Σωστά. Αυτό μάλιστα όταν το έκανε ο Μαρινάκης, τον Μπρίγκεβιτς, το διάλογο είναι παράνομο, 6 μήνες πριν. Τώρα τι κάνετε, μούγκα, τι κάνετε μούγκα. Ψάχτε λοιπόν ένα νομικό που ασχολείται με το αθλητικό κομμάτι, τον ΠΑΕ, και ψάξτε βρες άμα είναι νόμιμο αυτό που έκανε, όχι ηθικό, και με νοιάζει εμένα η ηθική, το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει ηθικότητα, όταν υπάρχει το χρήμα. Αν είναι νόμιμο, αν μπορεί ο άλλος στο Instagram να καλεί τον άλλο που είναι εν ενεργεία το συμβόλαιό του, θα του λέει έλα στον ΠΑΟΚ να πούμε, το οποίο έλα στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος στον ΠΑΟΚ δεν είναι δικαίωμα, 6 μήνες πριν λήξει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, να πλήσει όλα στον ΠΑΟΚ. Θεωρείς δηλαδή ότι έστω είναι παράνομο, ότι έστω και, είναι παράνομο, ότι ναι, έστω και μέσω από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης αυτό το πράγμα... Πλάκα είναι... κάνεις ρε. Εδώ οι άλλοι κόμμενα, πώς τι λέγανε, του Κασιδιάρη, την κόμμενα, την Παπαχρήστου, ναι. Από το Instagram την κόψαν από το αυτό, που είχε κάνει μια ρατσιστική δήλωση. Πλάκα κάνεις, τι θα τι, το Instagram και το Facebook που έπρεπε να βγάλω το Facebook, αρχίζω και βρίζω και κάνω να μου το κόψω το Facebook.
Οπότε... Το είπατε να θα με κόψω. Κοίταξε, αυτό είναι μια... Αυτό είναι μια καλή αφορμή αύριο. Ποια αφορμή αύριο, ρε. Σήμερα, έστω αύριο, ρε. Αύριο μπορεί να πεθάνουμε, ρε. Εάν πεθάνουμε θα ησυχάσουμε. Βγάλε, ρε, τους νομικούς που ακούνε, οι χαρτογιακάδες. Ψάχνουν να βρουν, ξέρω εγώ, άμα βρίσκουμε κανένα να μας κάνουν μήνυση. Ψάχνουν τους χαρτογιακάδες. Ποιος είναι ο χαρτογιακάς του Άρη. Ο δικηγόρος του Καρυπίδη. Χαρτογιακά το λέω εγώ. Τι χαρτογιακάς είναι. Αυτό είναι παράνομο. Η τιμά Γιώργη. Καληνύχτα. Άντε σου έκανα εκπομπή πάλι. Έσωσα. Τι κράγκιος εσύ είναι. Βήρε πήρε στο παραπέντε στο κλείσμα. Παρακαλώ, ναι. Έλα, ρε κοκκινέ. Έλα. Τι έγινε. Τι να γίνει. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτης εδώ, από Τούμπα. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνουμε, ρε. Με το καροτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Πού είσαι ρε θήριο. Τι έγινε. Καιρό έχω να σε δω. Τι κάνουμε. Τι αληθεύει ότι έβαλες περισσότερους ύπους στο καροτσάκι και τρέχει τώρα και ανεβάζει και ταχύτητα. Εννοείται, δε. Εννοείται. Τελική ταχύτητα τι έχει τώρα. 10. 10. Τι κάνεις παλικάρι μου. Τι έγινε. Καλά, μια χαρά εσύ. Εγώ δεν έβαλα να σου βάλω προπονητή. Για πού. Για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι σοβαρός ο προπονητής που έχεις. Ε. Όχι. Δεν σ' αρέσει ο Λουτσέσκου δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ρε εσύ. Έχει 7 αγώνες, 7 νίκες. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Δεν λίγο. Λίγο. Άλλα τα λάγια. Τι δεν σε ευχαριστεί. Το ποδόσφαιρο παίζει ο ΠΑΟΚ, θα δει δηλαδή καλύτερο ποδόσφαιρο. Εννοείται. Ναι, δηλαδή, αν σε πάρει πρωτάθλημα με κακό ποδόσφαιρο, δεν θα το πανηγυρίσεις. Εννοείται και αυτό. Τότε γιατί θες άλλο προπονητή. Να κάνω λίγο αλλαγή. Αφού κερδίζει ρε εσύ. Άντε, καλά. Παναγιώτη, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι λένε. Χάρηκα που σ' άκουσα παλικάρι μου, να είσαι καιρός. Να είσαι καιρός. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ φίλε μου. Έλα, κόκκινη, τι κάνεις. Υπομονή. 5 παιχνίδια έχω να δώσω σήμερα το Europa League. Να δώσεις. Α, Εκλάρνακα. Τα πόνταρες. Τα πόνταρα τώρα, μόλις τώρα. Λίτσια, Celtic. Ένα με συνδυασμό over 2,5. Ναι. Sporting Arsenal, goal και over 2,5. Μ' αρέσεις. Το Bout με τη Viti, under 2,5. Ναι. Την Besiktas, άσο. Ναι. Και τη Marcel με τη Lazio, ο γηπεδούχος over 1,5. Μ' αρέσεις. Αυτά εδώ. Συμφωνούμε σε αρκετά από αυτά να το γνωρίζεις. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και εσένα, παρακαλώ. Εγώ Έλα φίλε μου. Από Κασάνδρα, ο Νικόλας. Τι κάνεις. Βγήκε η απόφαση για την άδεια του Ηρακλή. Βεβαίως, αδειοδοτήθηκε κανονικά. Αδειοδοτήθηκε, μπράβο Ηρακάρα. Εννοείται ρε Νικόλα. Γιατί πήγε η καρδιά μου στην Κούλουρ, γι' αυτό. Ρε σύνικο. Διαρκείας αγόρασες. Άμα πληρωθούμε θα πάρω. Θα πάρω. Να εννοείται θα πάρω. Το πιο χαμηλότερο ποιο είναι. Γιατί μέσα μας εκεί δεν παίρνουμε και πολλά λεφτά. Εντάξει. Λοιπόν. Θα δεις, θα ρωτήσεις, θα τηλεφωνήσεις στη Μίκρα και θα ενημερωθείς. Εντάξει. Είχα δύο παιδιά που εδώ από τη Φώκια δίδυμα. Με φέρναν διαρκείας αλλά τώρα τα έχω χάσει. Ναι. Εξαφανίστηκα τώρα, θα δω κανένα φίλο μου. Θα με εικόνα με εσύ, θα κατηγορώ Θεσσαλονίκη. Μεθαύριο που παίζω με τον Ηρόδοτο. Τρεις η ώρα. Τρεις η ώρα, ναι. Θα δω, αν βρούμε κανένα μέσα, θα πάω. Αλλιώς θα βρω κανένα φιλαράκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Παρακαλώ. Αγωνιζόμαστε για το σοσιαλισμό, ρε. Σοσιαλισμό υπάρχει ακόμα αυτός. Δεν αγωνιζόμαστε, εσύ τι λες.
Υπάρχει ακόμα αυτός. Τι βαλθήκατε να μας βάλετε όλους μέσα, ρε. Μέσα πού? Στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό μπήκε ο Παπαντονίου. Σοσιαλιστής δεν είναι αυτός. Κατεφημισμών. Αν ισχύουν οι κατηγορίες, αν αποδειχθούν. Βλέπετε να τον συμπίτι μέσα να βάλουν κανέναν. Άκουνα, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ το λέω. Δεν μου λες όταν έχει μια επιχείρηση. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται στην επιχείρηση σου, αν σε κλέβουν ή όχι. Το προσωπικό. Πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι τετραπέρατοι, αετονίχηδες και καταφέρουν και κάνουν πράγματα. Συμβαίνουν. Δηλαδή ένα βλάκα που ψηφίζαμε. Ρέση. Πιάσανε έναν υπάλληλο, δημόσιο υπάλληλο στην Βόρεια Γερμανία, ναι, ο οποίος έβγαζε παράνομα υπηκότητες. Τέλος πάντων. Δεν μπορείς. Εσύ νομίζεις ότι αυτό είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο? Όχι. Όχι. Αλλά στη Γαλλία δύο υπουργοί αυτοκτόνησαν κιόλας όταν τους πιάσανε. Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ τόσα χρόνια βλέπουμε ότι δεν κάνουν πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μου λες τι έγινε με τον Καρυπίδη, τι, για ποιο παίκτη? Για τον Ματέο Γκαρσία. Αφού δανεικός δεν είναι αυτός εσύ. Δανεικός, ναι. Ναι. Δεν έχει το δικαίωμα να τον... Όχι. Όχι. 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του. Γιατί και σαν δανεικός υπάρχει ένα συμβόλαιο. Ναι. Και όταν είναι δανεικός υπάρχει συμβόλαιο, ξέρω, αλλά ισχύει δηλαδή και σαν δανεικός. Δεν μπορεί σε κανένα παίκτη επίσημα, ανοιχτά. Από το Γενάρη μπορεί να το κάνει. Ακριβώς. Δηλαδή, το δανεικός ή το κανονικό, όταν το πάει αγοράσει το ποδοσφαιρί, τα ίδια ισχύουν, Ναι. Όταν λύγει το πριν 6 μήνες πριν λήξει το συμβόλαιο, μπορεί να κάνει συμβόλαιο. Ακριβώς, γι' αυτό φωνάζει ο Κωστής. Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ δεν το κατάλαβα. Καλά κάνει ο Κωστής. Καλά κάνει. Εγώ δεν είπα ότι έκανε άσχημα, αλλά λέει ότι αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Ναι. Απόψε εκεί, γιατί τόσες φωτιές είχατε? Καλά, το κατάλαβες, δηλαδή μυαλό θέλει. Γιατί? Δεν έχεις δει πόσο αποφόρη είναι οι άνεμοι? Ναι. Όταν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Από αυτό είναι λες. Οι αγκαλές εκεί. Εσύ πιστεύεις σύμπτωση, δηλαδή, κατά λάθος. Σύμπτωση, ξέρω εγώ, σύμπτωση είναι αυτές οι αγκαλές που ψωμιάζει η μπουτάρι. Γεια σου Ούτσανα, εγώ στις συμπτώσεις δεν πιστεύω. Να είσαι καλά. Αγκαλιές μπουτάρι ψωμιάδι. Έγινε και αυτό. Παρακαλώ. Έλα, ναι. Ναι. Έλα φίλε μου, κλείσε το ραδιοφωνό σου. Καλά. Καλά είσαι. Καλά, καλά. Φίλε, πού είναι ο Ραπτοβλος τώρα, πριν κανένα τέταρτο σας έρχεσαι, γιατί γυρνάω από τη δουλειά και δεν τον ακούω. Γιατί σήμερα. Ήρθε αλλά έφυγε. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα μικρό γκάλωπ. Μένω άνω πόλη, θέλω να μου πεις τι ομάδα είναι. Ηρακλής, ρε φίλε, τι θα είσαι. Μπράβο. Πόσοι βλέπεις με τα κλαρά, τι θα κάνουμε Σάββατο? Νομίζω ότι πρέπει να κερδίσουμε. Δεν λέω τι θα κάνουμε, λέω τι πρέπει. Το πρέπει είναι το δεδομένο. Το θέμα είναι αν θα κερδίσουμε. Γιατί εγώ λίγο την ομάδα στο κύπελλο, λίγο δεν είναι. Ακόμη νομίζω δεν έχει δέσει 100%. Μισό λεπτό. Μην μπερδεύεις τις ομάδες. Στους αγώνες κυπέλου με αυτούς τους πρωταθλήματος. Δεύτερο. Φυσικά, εννοείται. Άλλα παιχνίδια. Απλά ήταν και πούμε και τα πιο επίσημα. Δηλαδή δεν είναι σαν τα φιλικά. Δεύτερον, πιστεύω πάρα πολύ στη νέα τάξη πραγμάτων στον Ηρακλή. Δηλαδή, εννοείς για τη διοίκηση και για... Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία τα ξέρουμε χρόνια. Όπως ο Τάσος ο Κατσαμπής, ο Φάνης ο Τουτζιάρης, οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξέρουμε πώς αγαπάνε την ομάδα. Έχει έρθει ο Μυροφορίδης, ο οποίος είναι μαέστρος. Εντάξει. Έχει έρθει μεγαλομέτωχος, ο οποίος έσκασε λεφτά πριν πάρει χαρτιά στα χέρια του. Φυσικά, ναι. Ξέρουμε... Ότι εγώ αν τα πάρω δεν θέλω... Δεν, τα θέλω, δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρουμε ότι έχει μια εταιρεία, την Τζιρό κάνει, εντάξει, δεν είναι Σαβίδης, δεν είναι Μαρινάκης, αλλά έχει μια άλφα... Έχει κάποια επιφάνεια στον κόσμο. Ακριβώς. Και έχει ένα πλάνο... Μόνο εγώ λίγο, τώρα που πάλι με ανησυχεί, με κακοπροαίρετος, με την καλή έννοια, όχι ότι φταίει ο άνθρωπος. Λίγο με αυτό τώρα που θέλανε να μπλοκάραν τους λογαριασμούς, οι γνωστοί αγνωστοί
από την προηγούμενη διοίκηση, τα ξέρει. Λίγο αυτά πάλι δηλαδή. Γι' αυτό, φίλε μου, καλέ, πρέπει η πολιτεία να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Σήμερα το πια είναι. Έτσι ακριβώς. Και δεύτερο. Γίνεται τώρα η Παναχαϊκή να ρύθμισε ο Βασιλιάδης την Παναχαϊκή και δεν μπορεί να με ρυθμίσει. Και δηλαδή. Ένα δεύτερο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε παρόντες το Σάββατο για να δείξουμε. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι δυστυχώς νούμερα είμαστε όλοι. Έτσι ακριβώς. Αν θα δουν μια δεκάρα στο γήπεδο, θα πούνε χτες δεν το τελειώσουμε. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε αντυχία χρόνια. Πάμε γερά φέτος. Να είσαι καλά, αδερφέ. Παρακαλώ. Πέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσύ. Ωραία. Έλεγες πριν, συζητούσατε μάλλον για το αν πρέπει ένας ποδοσφαιριστής που είναι, ξέρω εγώ, Άρης να παίζει τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Το είπαμε στην αρχή, όχι, είπαμε την νοοτροπία που υπάρχει και το αν θα έπρεπε να υπάρχει. Αν τη δέχεστε. Ναι, ναι, πάνω σε αυτό θέλω να ζητήσω. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο Σαλπικίδης, ναι, που είναι έτσι δηλωμένος ΠΑΟΚτζής, ναι, πήγε στον Παναθηναϊκό, ναι, είδες κανένα Παναθηναϊκό να αντιδράει? Όχι. Όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι επαγγελματίας. Αν δεν είναι επαγγελματίας, έτσι, εννοώ στο μυαλό επαγγελματίας, ναι, αυτό δεν είναι λογικό να αντιδράσεις. Αλλά από τη στιγμή που άλλος είναι επαγγελματίας και τον νοιάζει να κάνει. Δεν μιλάω, συγγνώμη λίγο, συγχώρεσέ με. Δεν μιλάω για τον ποδοσφαιριστή, εγώ μιλάω για τον οπαδό. Ναι, σου λέω ότι εάν ο ποδοσφαιριστής δεν είναι επαγγελματίας στο μυαλό, ο οπαδός ναι, να αντιδράσει. Αυτό θέλω να σου πω. Και που, αλλά πού θα ξέρει. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, κάνει θα τη δουλειά του. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Υπήρχε ο Χρυστοδουλόπουλος. Ναι. Τι υπάρχει. Ο οποίος τι ομάδα είναι? Ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Ολυμπιακός. Έχω Ολυμπιακός, έστω. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Έπαιξε παντού. Όχι, και καλός ποδοσφαιριστής. Έπαιξε, ναι, δεν αντιλέγω. Έπαιξε στον Παναθηναϊκό και τώρα πήγε στον Ολυμπιακό. Ναι. Με την ΑΕΚ πέρσι, αυτός δεν κάρφωσε τον κόλ στον Ολυμπιακό. Αυτός δεν κάρφωσε. Άρα, αυτό θέλω να πω, εγώ λέω είναι... ότι αυτός είναι επαγγελματίας. Φυσικά, φυσικά. Δεν με νοιάζει μικρός ή και τώρα αν η καρδούλα του είναι ερυθρόλευκη. Φυσικά. Να παίζει καλά για την ομάδα που παίζει, ασχέτως ομάδα. Να τιμά το, το ψωμάκι που τρώει. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό ακριβώς. Και ένα δεύτερο θέμα για τις ακαδημίες που συζητούσατε πριν. Είμαι και εγώ της άποψης ότι κακώς δεν βγαίνουν οι παίκτες από τις ακαδημίες. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να έχει μια από τις καλύτερες ακαδημίες των Βαλκανίων. Φίλε, δεν γίνεται να παίρνει συνέχεια πρωταθλήματα και να βλέπουμε ελάχιστα παιδιά να έως μηδαμινά να προωθούνται. Εγώ ήμουν της άποψης ακόμα και πριν έρθει ο Σαββίδης. Εντάξει, είμαι σχετικά μικρός βέβαια, είμαι 21 χρονών. Ακόμα και πριν έρθει ο Σαββίδης. Να κάνουμε αυτό που έκανε η Φέγινορντ. Που έδιωξε όλους τους παίχτες, ανέβασε όλη την κατάρτιση, εντάξει, όχι σε τέτοιο βαθμό βέβαια. Για 4 χρόνια δεν έκανε μεταγραφές και τώρα διεκδικεί πάλι τα πρωταθλήματα στην Ολλανδία. Αυτό έγινε και για οικονομικούς λόγους τη Φέγινορντ. Γιατί ο Πάοκ δεν είχε οικονομικούς λόγους να το κάνει, δεν έρθει ο Σαββίδης. Μα δες τώρα ο Παναθηναϊκός ότι έχει. Αυτό για μένα ο Παναθηναϊκός και τους ξένους που έχει, κακώς τους έχει. Δηλαδή... Παναθηναϊκός, Όχι, όχι, Πάοκ. Πάντως δεν έχει πλάκα η ιστορία με τον Παϊρός. Με τον Ποντάιλανδο. Ναι, αυτόν εδώ που περιμένουν να έρθει τα λεφτά ακόμα. Έχει, αλήθεια. Φίλε, ειλικρινά, το είχαμε πει με τον Κώστα την πρώτη στιγμή και κλαίω. Κλαίω. Και θυμάμαι ότι άκουσα πολλά μπινελί και δεν πειράζει. Ελπίζω να κλαίνε σε εισαγωγικά και κάποιοι γιατί ο Παναθηναϊκός πάει καλά. Να είσαι καλά. Αυτό. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Ορίστε. Καλησπέρα, βέμαι. Εσύ, φίλε μου. Καλησπέρα, Γρηγόρη, από το Ερυθρόλευκο Μόναχο. Τι έπαθε το Μόναχο, αρρώστησε, Είπαμε άρρωστο, είναι μόνο. Ανεμοβλογιά, η Λαρά, τι. Έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, λοιπόν... κοίταξε, η Μπάγκεν φοράει ερυθρόλευκα, αλήθεια λες. Είδες, λοιπόν, μακριά. Η Μόναχο τι φοράει, ξεχάστηκε, άκουνε που φτάσαμε. Το Μόναχο είναι μπλε. Άρα το Μόναχο είναι έτσι, η μεγάλη ομάδα του Μονάχου είναι το Μόναχο 1800, πότε ιδρύθηκε η Μπάγκεν. Σ' αγαπώ. Η Μπάγκερν δεν ξέρω πότε ιδρύθηκαν αυτοί, σηκώνει μεγάλη ιστορία. Στην Ελλάδα να βλέπω πολλούς οπαδούς της Μπάγκερν και ταυτόχρονα όμως να κατηγορούν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι... Οξύμορο και αστείο. Είναι οξύμορο, είναι οξύμορο. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, η ιστορία Μπάγκερν με 1760 είναι ίδια με το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Όλα αυτά τα γηπεδικά... Παρόμοια, δεν είσαι μακριά, αλήθεια λες. Έτσι, λοιπόν... Εγώ ήθελα να γυρίσω λίγο το θέμα πίσω που έθεσες με τους παίκτες και με την ξενομανία κτλ. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι θέμα
ξενομανίας, είναι θέμα ιδιοτροπίας. Γνωρίζω έναν ποδοσφαιριστή πριν 10-15 χρόνια, ο οποίος παίζει Έλληνας, ο οποίος παίζει στις ακαδημίες της Μπάγερν, 16-17. Ναι. Λοιπόν, και εικάζουνε και τον πιάνουνε μάλλον να καπνίζει. Ναι. Τον αποβάλανε και δεν μπορούσε να περάσει 50 χιλιόμετρα έξω από το πολιτικό της Μπάγερν. Εάν στη Γερμανία υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα οδηγούσαν και ταυτόχρονα θα βγάζανε βίντεο το κοντέρ τους που τρέχουν με 250, να είσαι σίγουρος ότι θα τους αφήναν να περνάνε έξω από το προπονητικό. Είναι θέμα νοοτροπίας, δεν είναι θέμα ξενομανίας. Ο ξένος παίχτης ξέρει να κοιμάται, να ξυπνάει νωρίς, να κάνει προπόνηση, να δουλεύει για τον αθλητισμό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπες κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω και σε ευχαριστώ. Δεν είναι υπερβολή να αποβληθεί ένας παίχτης γιατί κάπνιζε. Είναι παιδί. Ναι. Αυτό. Σίγουρα. Αλλά κοίταξε, ο ποδοσφαιριστής εδώ αντιλαμβάνεται ότι έχει 10 χρόνια εργασίας. Τελείωσε μετά. Εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω. Εσύ λες για τα καλά χρόνια. Δηλαδή όταν ναι, για τα καλά. Εντάξει, 10-15 θέλει, δεν θα διαφωνήσουμε εκεί, αλλά έχει 15 χρόνια εργασίας. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, προσιλωμένος, να βγάλει τον καλύτερο του αυτό για να μαζέψει κάποια χρήματα να έχει αργότερα. Τώρα εμείς στην Ελλάδα το έχουμε συνηθίσει αλλιώς. 10 χρόνια δουλεύω, 2 χρόνια τα τρώω και μετά τρέχω δεξιά και αριστερά. Όχι φίλε μου, φταίνει άλλα πράγματα, την προεκτείνεις την κουβέντα και καλά κάνεις, αλλά δυστυχώς ισχύουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι απλά θέμα εκπομπής, είναι θέμα να ξεκινήσουμε το πρωί και να τελειώσουμε μετά από 10 πρωινά και δεν θα έχουμε καταλήξει. Γιατί ξέρω αυτά τα παιδιά έχουν ένα ταλέντο, το αξιοποιούν, αν έχουν και την τύχη και τους σωστούς ανθρώπους δίπλα τους, φτάνουν σε ένα πολύ καλό οικονομικό μέγεθος και ως διαμαγείας βρίσκονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να χάσουν τα λεφτά τα οποία βγάζουν και γιατί νομίζουν ότι έτσι βγαίνουν τα χρήματα. Σωστά. Σωστά μιλάς. Αλλά Γρηγόρη, αν εσύ είσαι εργοδότης μου, έτσι, και εμένα τώρα συζητάμε στα ραδιόφωνα αν με βρήκαν έξω να πίνω, να τρώω κτλ. Θα το συζητήσεις πολύ, δεν θα με διώξεις προχθές. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι πλέον στην Ελλάδα όρο συμβολέου. Είναι αυτονόητο στην Ευρώπη αυτό. Ναι, έχω ενστάσεις για την αυστηρότητα. Δηλαδή, βλέπεις κάποιον, θα σου πω τι γνωρίζω για τον Ροναλντίνιο. Ναι. Ο Ροναλντίνιο ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο όταν έπαιζε στην Μπαρσελόνα που υπάρχει. Mm-hmm. Που πήρε στον κόσμο. Mm-hmm. Τον έπιασε ένας συγκεκριμένος, ο οποίος δούλευε στην Μπαρσελόνα, μια φορά σε ένα μέρος εκεί που ήταν αρκετά 70-80 χιλιόμετρα μακριά από την Βαρκελόνη να διασκεδάζει. Τον έγινε παρατήρηση. Μία φορά, δύο φορές, τρίτη φορά, δρόμο. Ποιον, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Μπράβο. Αλλά πρόσεχε να υπάρχει μια επίγεια, γιατί πάνω απ' όλα είναι παιδιά. Δηλαδή, τα απαγορευμένα για αυτούς είναι πολύ λογικό να τους έλκουνε. Σωστά. Γι' αυτό δεν θέλει. Κάπου στη μέση δηλαδή, είναι η αλήθεια, έχει δίκιο. Δεν έχει δηλαδή, σπάει το παιδί σου κάτι. Mm-hmm. Θα το μαλώσεις. Εγώ λέω πως όχι. Αν βλέπεις ότι σπάει συνέχεια και το κάνει επίτηδες, εκεί ένας παιδοψυχολόγος θα σου πει, εκεί πρέπει κάτι να κάνεις. Ναι. Αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Καλημέρα. Στον τελευταίο για σήμερα, παρακαλώ. Δεν ακούει ο επόμενος. Ναι. Γρηγόρη, έλα. Εσύ κάνε τον κατάλληλο επίλογο της εκπομπής. Λοιπόν, Γρηγόρη, εγώ ο επίλογος που θέλω να κάνω είναι πρώτον, η πρώτη ερώτηση, καταρχήν με παρεξηγήσει, το ίδιο θα έκανα και για σένα. Είχα κάποιους εδώ πέρα προμηθευτές και δεν παρακολούθησα την εκπομπή. Γιατί λείπει ο φίλος μας ο Κώστας? Δεν λείπει, είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Έχουμε πάθει σύνδρομο στέρησης. Του Κώστα. Και για σένα το ίδιο θα έλεγα. Λοιπόν, και αν έχει χρόνο ο φίλος να βγει να μας πει να μας χαιρετήσει. Βγή. Λοιπόν, άντε γεια. Καλά ρε εσύ, πριν από λίγο βγει αυτός είναι ο επιλογός, θα κάνεις. Βγήκε παρά 25, βγήκε παρά 25 και ήταν μενόμενος για την ΠΑΕ Άρης για αυτό που έκανε ο Σαββίδης με τον Ματέο Γκαρσία. Και λέει τι κάνουν οι νομικοί. Να σου πω κάτι, τώρα μιας και είπες για τον επίλογο. Αυτό θέλω να το στείλω να το ακούσω αύριο, άμα δεν έχεις χρόνο. Δεν έχω εγώ άκουγα πριν λίγες εκπομπές, ναι, ότι λέγανε πάνω εκεί και ακούγεται ότι ο Σαββίδης τα έχει καλά με τον πρόεδρο του Άρη και κάτι τέτοια. Δεν έχει ακουστεί τίποτα μετά τον αγώνα. Τίποτα δεν ακούστηκε. Είδες κάτι επιλήψη μου? Όχι, δεν είδα τίποτα. Απλά. Γιατί αν έμπαινε το πέναλτι. Εγώ δίνω θέμα για αύριο. Εγώ άκουγα.
Άκουγα και λέγανε ψου ότι όλα δεν λέγανε ότι έχει καλές. Άμα ήταν κάτι παρόμοιο με το Μαρινάκι, τι θα λέγανε. Γιατί δεν λέγανε για το Μαρινάκι. Ότι του ήταν σε ξενοδοχείο και κέρδισε ο Πάκος. Εγώ δεν είμαι τρελαμένος Ολυμπιακός όπως είναι κάποιοι άρρωστοι. Εγώ ξέρεις, δεν μπορεί να φανταστείς πόσο χαίρομαι που ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Χαίρεσαι που ο Ολυμπιακός δεν πάει καλά. Ναι, να σου πω γιατί. Γιατί όταν πάει καλά ο ΠΑΟΚ, θα πάει καλά ο Άρης, θα πάει καλά η ΑΕΚ, θα βελτιωθούν όλες οι ομάδες και θα ανέβουμε όλοι. Και θα έχει ανταγωνισμό ο χοντρός, όχι μόνο πλάκια. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Ορίστε. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Τι είναι. Είσαι Ολυμπιακός. Βέβαια είμαι Ολυμπιακός. Θα σε στείλω στη γιατρό μου. Όχι. Σου λέω και πάλι. Θα σε στείλω. Έχω μια πολύ καλή φίλη. Φίλε μου, έχω μια πολύ καλή φίλη νευρολόγο. Έχει καλή ομάδα και τύχη. Άκου να δεις. Έχω μια πολύ καλή φίλη νευρολόγο. Λοιπόν, η οποία είναι Ολυμπιακός. Θα την φέρω εδώ και νομίζω ότι πρέπει να σε εξετάσει. Δηλαδή βγαίνεις και μου λες δεν πρέπει να πάει καλά ο Ολυμπιακός. Είμαι ο φανατικότερος ακροατής από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό να ξέρεις. Από γνωστός περιπτεράς. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε, που μας κρατήσατε παρέα. Η Μαρίνα Μπίκουν είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Καναλάκη, την Τάνια Δήμου και τον Κώστα Γιαλαμά. Να έχετε ένα πολύ καλό απόγευμα. Αύριο, η μέρα του πολιούχου της πόλης μας, κανόνισε ο Φαλακρός να κάνουμε όλες εκπομπές. Φαλακρό δεν θέλετε. Φαλακρό φάτε. Καλά να πάθετε. Αυτό στέει, εντάξει. Με αυτό να τα βάλετε που θα μας φάτε αύριο στη ΜΑΠ. Να είστε καλά.